Αγίας Μαρίας στην Ηλιούπολη, στο φιλόξενο αυτό ιερό ναό, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Γέροντα, σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Πιστεύουμε ότι θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση και θα υπάρχουν πολλά θέματα που θα αναλύσουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι γενικού περιεχομένου. Μπήκαμε στο 2014, πριν από λίγες μέρες. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να βιώνει μια μεγάλη κρίση. Φτώχεια, ανεργία, προβληματισμός για το μέλλον. Τι φταίει, ποιες είναι οι αιτίες αυτής της κρίσης που συνεχίζεται? Παρότι μπήκαμε σε νέο χρόνο και θα έπρεπε να υπάρχει μια ελπίδα στον κόσμο να αλλάξει. Καταρχάς να πούμε ότι πίσω από κάθε θλίψη, πόνο, αρρώστια, φτώχεια, δυστυχία, θάνατο, οι άνθρωποι αναπέμπουν ένα γιατί στο Θεό. Ναι. Το ζήτημα είναι, δεν είναι να πέμψω ένα γιατί στο Θεό. Είναι βλασφημία το να ερωτήσω το Θεό, γιατί Θεέ μου. Αντίθετα πρέπει να πω, γιατί σε μένα Θεέ μου. Και να ψαχτώ εγώ, να δω το γιατί εγώ περνάω αυτή τη θλίψη, τον πόνο, τη φτώχεια, την κρίση, τον καρκίνο, το θάνατο. Να αναζητήσω ο Θεός γιατί μου έστειλε αυτή τη δοκιμασία. Αν αναζητήσω το γιατί ο Θεός μου έστειλε αυτή τη δοκιμασία, θα βρω μέσα μου ποια είναι η αιτία. Μόλις διορθώσω την αιτία, αυτομάτως διορθώνεται και ο πόνος, η θλίψη και έχουμε το θαύμα. Όταν θέλει ο Θεός και είναι μέσα στο θέλημά Του. Λοιπόν, επομένως, πίσω από την κρίση πρέπει κανείς να αναζητήσει σε εμάς γιατί επέτρεψε ο Θεός να περνάμε αυτή την κρίση. Πού φταίμε? Γιατί κρίση, κρίνω, σημαίνει δικάζω. Έκρινε, λέει, το δικαστήριο και ο τάδε εγκληματίας έφαγε ισόβια. Η δασκάλα έκρινε το μαθητή και του βάλε 5 ή τον έκοψε. Άρα κρίση σημαίνει δικάζω. Γιατί δικαστήκαμε και καταδικαστήκαμε? Κάπου είμαστε ένοχοι. Άρα αναζητείτε πού είμαστε ένοχοι. Ο καθένας πρέπει να αναζητήσει τον εαυτό του. Δυστυχώς ο εγωισμός μας, το εγώ μας, δεν μας αφήνει να δούμε, Δημήτρη, ο καθένας που φταίει. Εγώ είμαι εντάξει. Εσείς εντάξει, λες για τον εαυτό σου. Όλοι μας είμαστε εντάξει. Λοιπόν, από την ώρα που είμαι εντάξει, θεωρώ ότι φταίνει οι άλλοι. Λοιπόν, έτσι δεν επέρχεται διόρθωση. Και δεν επέρχεται διόρθωση διότι, αφού δεν βλέπω τα δικά μου τα λάθη, δεν βλέπω την απομάκρυσή μου από τον Θεό. Δηλαδή, διαβάζοντας κανείς την Αγία Γραφή, το βλέπει ότι ο Σάκης, ξεφεύγουν οι άνθρωποι από τον Θεό, παραχωρεί ο Θεός από την αγάπη Του να συμβεί κάτι ώστε εμείς να επανανύψουμε, να επιστρέψουμε. Αυτό εμείς δεν θέλουμε να το κατανοήσουμε και γι' αυτό η κρίση συνεχίζει και θα συνεχίζεται. Αν και η κρίση πρέπει να πούμε ότι είναι ψεύτικη. Δηλαδή είναι τέχνητη, δηλαδή δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους να φτάσουμε εδώ. Είναι άλλο θέμα αυτό όμως. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι γιατί ο Θεός παραχώρησε, έστω και τεχνητή να είναι η κρίση, γιατί ο Θεός παραχωρεί να ένας λαός και λαοί, μάλλον όχι λαός, ναι, λαοί να υποφέρουν και να βασανίζονται, και να σας πω ότι θα πάμε χειρότερα, δεν θα πάμε καλύτερα. Είναι ακριβώς το ίδιο αίτιο που είπα για την ημέρα την Κυριακή. Το κράτος κατήργησε την Κυριακή. Δεν διαμαρτυρήθηκα εγώ για την κατήργηση. Άκουσα αρχιερείς που διαμαρτυρήθηκαν. Διαμαρτυρήθηκε και η Αγία και η Ιερά Σύνοδος. Εγώ θεώρησα ότι φταίω εγώ. Τι να διαμαρτυρηθώ? Ενώ την ώρα που ο Χριστός μου λέει θα εργάζεσαι 6 ημέρες, την 7η θα πηγαίνεις στο ναό του Θεού να με δοξάζεις και να με ευχαριστείς και μετά να αναπαύεσαι. Θα είναι η μέρα της αναπαύσεως, η μέρα του Κυρίου. Εγώ εκείνη την ημέρα θεωρώ ότι πρέπει να κοιμάμαι. Άρα λέει ο Κύριος, τι λέτε, σας άφησα 6 ημέρες δικές σας. Τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σαββάτο, δικές σας.
Και αφού τις έχετε δικές σας τις ημέρες, κάντε το ό,τι θέλετε. Η έβδομη ημέρα όμως είναι η μέρα του Κυρίου, το λέει η λέξη. Θέλετε να κοιμηθείτε, κοιμόσαστε, ναι. Δεν μου τη δώσατε. Μου πήρατε και τη δική μου ημέρα. Ε, όχι. Να πάτε για δουλειά. Να πάτε για δουλειά. Δεν θα είστε στα κρεβάτια. Θα σηκώνεστε και θα δουλεύετε. Είναι και δηλαδή ευθύνες οι δικές μας. Η δική μας ευθύνη είναι. Αν ο Θεός έβλεπε ότι ήμασταν στο ναό και τον δοξολογούσαμε, δεν θα επέτρεπε. Δεν θα παραχωρούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα πίσω από κάθε τι που συμβαίνει, θα αναζητούμε το δικό μας σφάλμα. Αν αυτό δεν το κάνουμε, ποτέ δεν θα βρίσκουμε λύση, μήτε στο σπίτι μας, μήτε στα προσωπικά μας, μήτε στα εθνικά μας θέματα. Παρ' όλα αυτά, απαραίτητη και μας που λέτε, υπάρχει βέβαια και η ευθύνη των κυβερνώντων και όσων καθορίζουν τη ζωή μας, επειδή τους έχουμε δώσει εμείς τη δυνατότητα. Θα δείτε, τις επόμενες 10-15 μέρες, μάλλον να σας πω ότι μέσα στο 2014 θα δούμε και πρωθυπουργούς στη φυλακή, θα ξεκινήσουν, δεν θα αργήσουν. Ναι. Και τις επόμενες 10, 15, 20 μέρες θα μπουν βουλευτές, θα μπουν υπουργοί, μπορεί οι πρωθυπουργοί, ναι. Μπορεί να δείτε τον Βαρδίνο Γιάννη, μπορεί να δείτε Λάτσι, μπορεί να δείτε τον Κοντομινά, μπορεί να δείτε, αναφέρομαι σε διάφορα ονόματα, επιχειρηματιών. Θα τους δείτε έναν-έναν, χωρίς, επειδή αναφέρομαι σε ονόματα, δεν εννοώ ότι κάτι ξέρω για τον καθένα, αλλά επειδή είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, θα δείτε ότι θα χτυπηθούν γιατί είναι σχέδιο. Όλοι αυτοί θα χτυπηθούν. Όλοι. Και από του χρόνου, το 2015, θα δείτε 200 δημάρχους φυλακή θα βάλουν και καμιά κατοσταριά νομαρχαίους. Δηλαδή να πέρα το δικαστήριο. Και θα έχουμε έπαρχο. Από το 2015 η Ελλάδα σταματάει να είναι κράτος. Θα είμαστε υπό την κυδαιμονία της Γερμανίας. Δηλαδή θα διορίσουν αυτοί έναν έπαρχο, κανονικά, έπαρχο. Και ο πρωθυπουργός τι ρόλο θα έχει? Από το 1996, διαβάστε το βιβλιαράκι που έχουμε γράψει, η Ελλάδα θα γίνει επαρχία. Και μάλιστα γράφω επαρχία Ελλάδος, έπαρχος Κώστας Σιμίτης, Κωνσταντίνος Καραμαλής, τα ονόματα των πολιτικών είχα πάλι τυχαία. Λοιπόν, όπως από το 1900, το 2008 γράψαμε στο περιοδικό μας Ορθόδοξη Μαρτυρία ότι από το 10 θα ξεκινήσει η κρίση και θα έρθουν τα πάνω κάτω και θα κρατήσουν για 4-5 χρόνια. Το 15 τελειώνουν. Θα μας έχουν 5 χρόνια θα κρατήσει. Το γράφουμε από το 8. Όχι τώρα. Δεν κάνω τον προφήτη. Ναι, ναι. Ούτε όταν τα έγραψα από το 96 κάνω τον προφήτη. Απλούστατα ήταν οι πληροφορίες που έχω. Και οι πληροφορίες που έχω μου βγαίνουν. Θα δείτε λοιπόν σε λίγο καιρό ότι θα οδηγήσουν την Ελλάδα μέχρι το 15 στη δεκαετία και στη φτώχεια του 50. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί το κάνουν σχεδιασμένα. Και θα οδηγήσουν μετά την ενοποίηση των κρατών, συγγνώμη, των τραπεζών, και είπα των κρατών, βαδίζουμε για την ενοποίηση, ήδη κατεβήκαν στα 500 ευρώ, το γράψαμε και όλο στο διαδίκτυο. Λοιπόν, μόλις γίνει η ενοποίηση των τραπεζών με την ευρωπαϊκή, γράφει εβραϊκή τράπεζα, αυτομάτως θα καταργηθεί σε λίγο και το χρήμα. Θα μπούμε αυτομάτως στην αχρήματη κοινωνία και σε λίγο στο χέρι. Και θα γίνει και θα καταργηθούν και τα κράτη κιόλας και τα έθνη. Γιατί σας είπα επαρχία Ελλάδος. Ναι. Σας είπα το 15. Αυτό θα γίνει βέβαια και στις άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εννοείται. Απλώς ίσως στις χώρες που έχουν κρίση, ίσως επιταχυνθεί και... Έτσι. Είναι... Ξεκινάνε από εμάς. Εάν το μοντέλο πετύχει σε εμάς, θα ξεκινήσω την Ελλάδα. Εάν πετύχει και τους πηγαίνει πολύ καλά, θα προχωρήσουν. Άρα λοιπόν όμως το ζήτημα είναι ότι επαναλαμβάνω το γιατί ο Θεός παραχώρησε σε εμάς. Και παραχώρησε διότι ξεφύγαμε. Κλήρος, ξέφυγε η Εκκλησία δηλαδή σαν κληρική, λαός, άρχοντες, πολιτικοί. Κάθεται, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, κάθεται η μέλισσα επάνω στην ακαθαρσία. Όχι. Όταν εμείς γίναμε μια μεγάλη ακαθαρσία, η μέλισσα είναι η Θεία Χάρις. Μπορείς επάνω σε αυτό το λαό
να καθίσει η Θεία Χάρης. Όχι. Αν φύγει η Θεία Χάρης όμως, τότε μας πήρε ο διάολος και μας σήκωσε. Αυτό που ακριβώς γίνεται. Πάμε κατά διάολου. Όταν πάει μια οικογένεια κατά διάολου, ποτέ Δημήτρη δεν λες ότι αυτή η οικογένεια βρίσκεται κάτω από τη σκέπη του Θεού. Βρίσκεται κάτω από τη σκέπη του Θεού. Ποτέ δεν το λέμε. Αφού βλέπεις ότι η οικογένεια πάει κατά διαβόλου. Την πήρε ο δαίμονας και τη σήκωσε την οικογένεια. Και γιατί λέμε την πήρε ο δαίμονας και τη σήκωσε? Επειδή ο διάβολος σήκωσε τον Χριστό από την έρημο και τον έβαλε πάνω στο πτερύγιο του ναού του Σολομώντα. Άρα μπορεί να πάρει ολόκληρο έθνος και να σηκώσει. Λοιπόν, γιατί απομακρυνθήκαμε. Απομακρύνθηκε η Θεία Χάρης από εμάς, ή καλύτερα εμείς απομακρυνθήκαμε από τη Θεία Χάρη, από την ομπρέλα που μας σκέπαζε. Φανταστείτε ότι έχετε μια ομπρέλα εδώ. Και ενώ είστε κάτω από την ομπρέλα, ό,τι και να γίνεται, βρέχει, χιονίζει, είστε κάτω από την ομπρέλα. Εάν πας όμως και πας παραπέρα, θα βραχείς. Αυτό κάναμε εμείς. Ενώ είχαμε την ομπρέλα, φύγαμε και τελείωσε. Στην ακαθαρσία λοιπόν δεν κάθεται η μέλισσα. Άρα επάνω στην ακαθαρσία δεν έρχεται, στη βρωμιά μας δεν έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα, με αποτέλεσμα να οδηγούμεθα από το κακό στο χειρότερο, και γι' αυτό το παραχώρησα τους. Θέλουμε να σωθούμε, ας κηρύξουμε μετάνοια. Δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε, δεν κηρύσουμε μετάνοια. Και αν κηρύσουμε μετάνοια, δεν το πιστεύουμε. Αφού συνεχίζουμε και ζούμε όπως πριν. Και χειρότερο. Έτσι. Άρα θα μας πάει ο Θεός, θυμηθείτε το, μέχρι την πείνα, την κατάσταση του 50. Την κατάσταση του 50. Θα βιώσουμε ξανά τη φτώχεια του 50. Εδώ βέβαια υπάρχουν και οι ευθύνες της Εκκλησίας, των ιερέων, των ιερωμένων, των ιερακών, οι οποίοι δεν επιμένουν το λαό πώς πρέπει. Τα είπαμε, τώρα τα λέγαμε. Εσείς μιλάτε, ας πούμε, λέτε αυτά που λέτε, αλλά ελάχιστοι ιεράρχες έτσι, ή και ιερωμένοι ακόμα στις εκκλησίες, υψώνουν τη φωνή. Αφού είπαμε, έχουμε απομάκρυση. Μα και το εάν είχαμε, όλοι, δηλαδή, και... εάν τα λέγαμε και τα εφαρμόζαμε, Δημήτρη μου, είπαμε, δεν θα τα είχαμε αυτά. Άρα έχουμε, είπαμε, απομάκρυση κλήρου, λαού, αρχόντων. Τέλος. Γιατί ο κόσμος ψάχνει κάπου να στηριχτεί, και όταν βλέπω ότι και στην εκκλησία μέσα δεν υπάρχει ένα στήριγμα, πέρα από τη φιλανθρωπία που γίνεται, καλώς γίνεται, δεν είναι μόνο αυτός ο ρόλος της εκκλησίας, έτσι, δηλαδή να δώσει ένα πιάτο. Πάλι το ίδιο λέμε. Ναι. Πάλι το ίδιο. Από τη στιγμή που απομακρύνθηκες από το Θεό, και γι' αυτό είπε κάποια στιγμή ο Αρχιεπίσκοπος, ότι η κρίση είναι πνευματική πρώτα. Τι εννοούσε? Ξεφύγαμε από το Θεό μας. Ξεφύγαμε από το Θεό μας. Το πιάτο, το φαγητό που δίνουμε σαν ενορία, σαν μοναστήρι, σαν εκκλησία γενικά, είναι καρπός της αγάπης που έπρεπε να είχαμε. Μα σκεφτόμασταν τόσο καιρό τον συνανθρωπό μας. Θα σας πω το εξής. Εδώ είναι η ενορία μου εμένα, έτσι. Δηλαδή εδώ μεγάλωσα, στην Αγία Μαρίνα. Λοιπόν, σας διαβεβαιώνω ότι μένει ο αδελφός μου εδώ, και έρχομαι και εμένα όταν έρχομαι από το μοναστήρι στην Αθήνα, και είναι η πρώτη φορά που είπα και στον αδελφό μου και στην ύφη μου ότι όταν βγαίνετε στο μπαλκόνι να κοιτάτε τους γείτονες απέναντι, να δείτε το βράδυ ανάβει το φως τους, ανάβει το βράδυ το φως. Αν δεν ανάβει, του λέω, αδελφέ, του λέω, σημαίνει ότι ο γείτονάς μας δεν έχει ρεύμα, άρα σημαίνει πεινάει και δεν βγαίνει να μας το πει. Του λέω, ειδοποίησέ με, ενημέρωσέ με, ενημέρωσε τη γειτονιά να του συνδέσουμε το ρεύμα. Μπορεί να κινδυνεύει να το πάρουν το σπίτι, να μαζευτεί η γειτονιά να το κάνουμε. Να βγαίνεις κάθε βράδυ, του λέω, στο μπαλκόνι, και το είπα και στην ύφη μου, να κοιτάτε τα σπίτια της γειτονιάς. Αυτό δεν το είχα κάνει ποτέ μου. Αυτό γενικώς δεν το έχουμε κάνει όλοι μας. Γιατί είχαμε ξεχάσει τον αδελφό μας. Yeah. Τον αδελφό μας. Αγάπα τον πλησίον σου σαν τον αδελφό σου. Ο καθένας μας είχε βολευτεί. Και συνεχίζουμε στη βόλεψή μας. Και γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός. Τώρα που παραχωρεί ο Θεός να ζούμε φτωχικά, κοιτάμε, τώρα μου ήρθε και είπα στον αδελφό μου, πριν γιατί δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί δεν είχα κάνει κίνηση για τον εαυτό μου. Δεν είμαι λοιπόν ένοχος. Δεν είμαι ένοχος. Άρα λοιπόν, όταν εγώ είμαι ένοχος σαν κληρικός,
Πώς μπορώ να απαιτήσω από το λαϊκό να έχει σκεφτεί τον αδελφό του? Και αν του το έλεγα στο κήρυγμα, θα έλεγε από μέσα: Παπά μου, εφήρμοσε τα πρώτα μόνος σου. Και μετά μου λες εμένα. Αλλά δυστυχώς δεν το κάναμε. Τώρα ήρθε η ώρα που θέλοντας και εμείς μας οδηγεί ο Χριστός το να το κάνουμε. Θέλοντας και εμείς. Λοιπόν, διάβασα η αλήθεια είναι η πραγματικότητα ότι στο ίντερνετ και γέλασα κιόλας λιγάκι ότι κάποιος μου ζήτησε να πήγει λέει στο μοναστήρι και του είπα ότι πεινάμε. Ναι, αυτό είναι. Είναι, είναι αλήθεια αυτό. Ένα ωραίο αστείο. Κάποιος το έβγαλε, μια εφημερίδα πατρινή το έβγαλε. Ναι. Δεν ξέρω. Ή ο κόσμος της ενημέρωσης. Ναι. Που σας ζήτησε να έρθετε και δεν έχω υπόψη. Δεν έχω καν υπόψη. Χώρο και φαγητό. Με αυτό... Και χώρο έχω και φαγητό έχω. Φαγητό θα φάει. Και χώρο και φαγητό έχω. Ας έρθει όποιος θέλει. Να διακρινίσουμε ότι δεν ψέματα αυτό, έτσι. Γιατί διαδόθηκε παντού και μπορεί κάποιος να πιστεύει. Το διαδίκτυο, επίτρεψέ μου να σου πω, είναι ένα κουρίο. Ο καθένας μπορεί να μπαίνει και να γράφει ό,τι θέλει. Στο κουρίο μπαίνεις και αφήνεις την τρίχα σου. Ο καθένας πρέπει να ελέγχει, γιατί δεν σημαίνει ότι γράφεται στο διαδίκτυο. Μπαίνει στο διαδίκτυο, ο ένας μπορεί να παρουσιάζει τον Μουλατσιώτη σαν διάβολο, ο άλλος μπορεί να τον παρουσιάσει σαν άγιο. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ο ένας μπορεί να σου λέει έτσι για τον Α, ο άλλος να σου λέει Β. Άρα λοιπόν το διαδίκτυο δεν είναι έγκυρη πληροφορία που σου δίνουν. Θέλει να ταυτοποιηθεί, να ελεγχθεί και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πιστεύετε ότι βγήκε αυτή η πληροφορία για εσάς συγκεκριμένα? Πού να ξέρω. Πού να ξέρω. Έχει σου πει ότι πουλάει το όνομά μας. Εγώ δεν φανταζόμουν ότι ακόμα θα ασχολούνται. Λοιπόν, ο καθένας έχει το δικό του σκεπτικό. Εντάξει, δεν μας κατηγορήσαν οι άνθρωποι, να είναι καλά. Να επανέλθω λίγο στο. Εγώ έψαξα όλα τα email μου όμως. Ναι. Γιατί καμιά φορά στα email απαντάνε και οι μοναχοί. Δεν απαντάω απευθείας πάντοτε εγώ. Και λέω πως απάντησε εδώ κάποιος. Δεν μπόρεσα να βρω τέτοιο email που λέει ότι το απαντήσαμε. Λοιπόν. Να επανέλθουμε λίγο που είπατε ότι έχουμε ευθύνες συνολικά ως κοινωνία. Είδαμε τώρα αυτό που έγινε στο Άργος Οριστικό με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που διακομώτησε τη Θεία Κοινωνία. Εγώ θέλω να σταθώ εκτός από αυτό που έκανε αυτό, το οποίο είναι κατακριτέο, στη στάση του κόσμου γύρω. Δηλαδή, γλεντούσαμε τα καρναβάλια, έτσι. Και τώρα που να είναι, θα ξεκινήσουν και άλλα καρναβάλια. Δηλαδή, πώς θα αποτρέψουμε τον κόσμο να του πούμε ότι αυτό η συμμετοχή σου στα καρναβάλια, εκτός από μη χριστιανική, είναι κάτι που σε γελιοποιεί, ως άνθρωπο δηλαδή και ως άτομο. Αφού είμαστε μόνοι μας σε ένα καρναβάλι, μασκαράδες καθημερινοί, αφού υποκρινόμαστε, ποιος δείχνει το καλό του πρόσωπο? Μέσα προχθές το έκανα το κήρυγμα. Λέω, έρχεστε όλοι μέσα στην εκκλησία, μου κάνετε τους θεούσιδες, εσείς τις θεούσες, μακριούς σταυρούς, όλοι μας δηλαδή. Το ζήτημα είναι, μπορεί να μου πείτε πως όταν βγαίνετε από την πόρτα του ναού ή την πόρτα του μοναστηριού, ποια είναι η ζωή σας, ποια είναι η ζωή μας? Υπάρχει καμία σχέση αυτό που βλέπω μέσα στην εκκλησία, μέσα στο μοναστήρι και μέσα στους ναούς, στις Κυριακές ή στις γιορτές? Αυτός ο κόσμος που κάτι ευλαβικά προσεύχεται, κάνει το σταυρό του, γονατίζει, και ξαφνικά όταν βγαίνει έξω από την πόρτα του ναού βλέπεις έναν άλλον άνθρωπο που δεν έχει καμία χριστιανική αρχή επάνω του, ζει μόνο για το εγώ του. Από εκεί και πέρα είναι ένα καρναβάλι αυτό, ένα καθημερινό καρναβάλι. Αυτός ο άνθρωπος, όπως τότε θυμάμαι, εσύ δεν το θυμάσαι, αλλά είχε παιχτεί το έργο ο Άγιος Πρεβέζης. Όχι, ένα έργο είχε παιχτεί ο Άγιος Πρεβέζης, διακομωδούσε το Μητροπολίτη Πρεβέζης. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι πήγαινε κόσμος, ουρά, να το δει. Γιατί? Διότι αυτό που έδειχνε και έκανε δήθεν ότι μήχε εδώ ο Μητροπολίτης, αυτό το έκανε όλη η Ελλάδα. Οπότε σου λέει, επιβεβαίωνε και δικαίωνε τον εαυτό του. Και γι' αυτό το έργο έχει ουρά. Άρα γιατί πάει ο κόσμος στο καρναβάλι? Δικαιώνεται από αυτό που βλέπει. Αυτοδικαιώνεται. Και όλοι σου λέει, μα έτσι είναι η κοινωνία. Αυτή είναι η αυτοδικαίωση. Αυτή είναι η αυτοδικαίωση.
Για τη βλασφημία στα θεία θέλω να μιλήσουμε. Γιατί ξέρετε και εσείς που θέλετε. Όλη μας η ζωή είναι μια βλασφημία. Όχι, ενώ ότι η βλασφημία συγκεκριμένα που υπάρχει στην Ελλάδα. Λοιπόν, εσείς έχετε πάει και στην Κύπρο αρκετές φορές. Εκεί επειδή έχω πάει και εγώ δεν υπάρχει βλασφημία στα θεία. Όχι. Είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά η Κύπρος. Πρέπει να πω το εξής. Ότι θυμήθηκα όταν πήγα και βρήκα την ευλάβειά τους. Φυσικά αυτό είναι μετά τον πόλεμο, δεν ξέρω πως ήταν πριν τον πόλεμο που είχαν και χάθηκε η μισή Κύπρος. Μικροί μεγάλοι τρέχαν με το που φτάσαμε στο αεροδρόμιο και κατεβήκαμε με τους πατέρες να σπαστούν το χέρι, να το φιλήσουν. Όχι να κάνουν να σκύψουν, να φιλήσουν το χέρι. Μπήκα στις εκκλησίες τους μέσα και είδα πάνω από 1000 άτομα να εκκλησιάζονται. Πάνω από 1000. Και οικογένειες να πηγαίνουν. Με τα μωρά τους να κοινωνούν, να έχουν τον γεροντά τους, να έχουν το πνευματικό τους. Λοιπόν, αυτό ίσως ήταν αποτέλεσμα του πολέμου. Και είδα τα σπίτια τους μέσα γεμάτο από εικόνες. Το αντίθετο ακριβώς, βλέπετε ότι στην Ελλάδα ψάχνουμε ιδιαίτερα τα καινούργια σπίτια να βρούμε που έχουν εικονοστάσεις. Ναι. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η απομάκρυνση η οποία οδηγεί στη βλασφημία του Θεού. Οδηγεί όχι μόνο στα έργα μας και στα λόγια. Θέλω λίγο, επειδή είπαμε για τους επιχειρηματίες που είπατε πριν που μπορεί να πάνε φυλακή, ένας από αυτούς είναι ο κύριος Κοντομινάς, ο οποίος είχε δημιουργήσει το σκάνδαλο, το υποθέμενο του βατοπεδίου. Μάλιστα προημερών ένας από τους υπαλλήλους του τότε, ο δημοσιογράφος Παξεβάνης, καταδικάστηκε σε 10.000 πρόστιμα επειδή συκοφαντούσε τη Μονή. Η Μονή δεν είχε ζητήσει χρηματική καταδίκη. Αυτό ας πούμε είναι ανθρώπινη δικαιοσύνη βέβαια αυτή καταδίκες, αλλά είναι ίσως και μια θεία δίκη εναντίον αυτών που σε αυτό το θέμα έριξαν τόνους λάσπης και εναντίον όλου του Αγίου Όρους, όχι μόνο εναντίον της Μονής Βατοπεδίου. Ξέρετε, στο χριστιανισμό και γενικά υπάρχει ο νόμος του Θεού. Η πνευματική νόμη. Ο πνευματικός νόμος, ό,τι και να κάνεις θα δουλέψει. Εάν βλάψεις, εάν αδικήσεις, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αν βλάψαμε, αδικήσαμε, φύγαμε από το Θεό, πρέπει να αναζητήσω εγώ που φταίω. Όταν αναζητήσω, αν ο Μπαξεβάνης και οποιοδήποτε άλλος πίσω από αυτό που παθαίνει λέει, Θεέ μου, γιατί το έπαθα, γιατί παραχώρησες Θεέ μου να μου έρθει ένας καρκίνος, γιατί Θεέ μου πέθανε το παιδί μου, γιατί Θεέ μου, που φταίω εγώ δηλαδή, τότε θα βρω το αίτιο. Και τότε έρχονται τα δάκρυα, τότε γεννιέται η μετάνοια. Αλλά αυτό για να τα αποκτήσω πρέπει να βγω έξω από το εγώ μου και να αποκτήσω την Αγία Ταπείνωση, την οποία δεν την έχουμε. Εσείς επειδή έχετε γνωρίσει τον Γέροντα Εφραίμ από κοντά, είναι έτσι αυτός που παρουσιάζεται, δηλαδή, να μην πω τώρα τις λέξεις, δεν χρειάζεται, αυτά που λέγανε. Τι άνθρωπος είναι, δηλαδή, πείτε μας δύο λόγια έτσι γενικά. Είναι δυνατόν πίσω από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 130 περίπου μοναχούς και χιλιάδες πνευματικά παιδιά. Βλέπετε, ομιλεί και γεμίζουν ναοί, αίθουσες κτλ. Είναι δυνατόν όποιος έχει πνευματικά μάτια μπορεί και βλέπει κάτι άλλο. Βλέπει αυτό που δεν βλέπει ο κοσμικός. Δηλαδή τι βλέπει. Ποιοι άνθρωποι συγκεντρώνανε στα μοναστήρια τους και τα κάναν λαύρες. Ένας Μέγας Αντώνιος, ένας Μέγας Παΐσιος, ένας Μέγας Θεοδόσιος, ένας Σάββας Υγιασμένος. Είναι δυνατόν λοιπόν, αν επρόκειτο περί απατεώνος, αν επρόκειτο περί ανθρώπου έτσι όπως τον παρουσιάζουν, είτε στο διαδίκτυο, όλοι αυτοί είναι βλαμμένοι, χιλιάδες και οι μοναχοί, και οι απ' έξω, και όλο το Άγιον Όρος, και όλοι οι δίθεν υπουργοί που τους ξεγέλασε, που αποδεικνύουν ότι τους ξεγέλασε. Πώς αυτοί οι άνθρωποι μαγνητίζονται αν δεν υπάρχει θεία χάρης
και αγιότητα στο πρόσωπό του. Όταν ανάψεις μια λάμπα, μαζεύονται το καλοκαίρι πεταλουδίτσες δίπλα. Άρα όταν είσαι φως, μαζεύονται δίπλα χιλιάδες πεταλουδίτσες. Άρα λοιπόν η ζωή του είναι φως. Και γι' αυτό δεν βρήκαν. Πέταξαν λάσπη, αλλά δεν βρήκαν. Είναι επομένως μια σύγχρονη, θα έλεγα, αγιασμένη μορφή. Αυτό ίσως κάποιος ενοχλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ αυτό βιώνω. Αυτό ζω και αυτό βλέπω. Και νομίζω ότι αυτό το βλέπουν και οι μοναχοί του, το έχουν δει και είναι παράξενο πως μία τέτοια, ένα τέτοιο σκάνδαλο εντός εισαγωγικών δεν δίχασε την αδελφότητα. Ναι. Ή δεν έφυγαν μοναχοί. Ή δεν έφυγαν μοναχοί. Ναι. Και αν σκεφτούμε ότι μέσα στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο μοναστήρι πληθυσμιακά. Δεν έχουμε αλλού γέροντα. Το είχαμε στο Άγιον Όρος μόνο όταν ήταν ο γέρον Εφραίμ ο Αριζονίτης. Ναι. Τότε το είχαμε. Τώρα γιατί έχουμε μόνο τον γέροντα Εφραίμ? Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι τυχαίο αυτό. Υπάρχει χάρις Θεού και γι' αυτό τρέχουν όλοι. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να είναι ευλαμμένοι και κάποιοι να είναι έξυπνοι. Και εδώ να πούμε ότι κάθε φορά που εγώ προσωπικά επισκέπτομαι το Βατοπέδι, βλέπω περισσότερους προσκύνητες. Έτσι. Και όχι μόνο από Ρωσία που λένε μερικοί ότι έχουν. Και μόνο Ρωσία. Από όλες τις χώρες. Δηλαδή... Από όλες τις χώρες. Η φήμη του έχει φτάσει σε όλες τις χώρες. Τυχαίο. Επιτρέπει ο Θεός δηλαδή ένας εμπατεώνας να μεγαλουργεί? Όχι. Λοιπόν, είστε και εσείς οικούμενος στη Μονή Αγίου Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ που βρίσκεται στο Τρίκορφο Φωκίδος. Εσείς πώς αποφασίσετε να ιδρύσετε μοναστήρι και θέλω να μου πείτε αν ισχύει αυτό που διάβασα στην ιστοσελίδα του μοναστηριού ότι ιδρύθηκε μέσα στην κατασκήνωση που προϋπήρχε του μοναστηριού. Προϋπήρχε ναι. Κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας εδώ. Λοιπόν, ιδρύθηκε εκεί. Να πω το εξής, ότι έχουμε 19 μοναχούς. Ναι. Μορφωμένους, επιστήμονες και δοκίμους έχουμε με τη βοήθεια του Θεού και έχω και γυναικείο μοναστήρι. Ναι, το Αγίου Νεκταρίου. Του Αγίου Νεκταρίου. Έχω περίπου κοντά μου πάνω από 40 άτομα. Πάνω από 40 άτομα. Τα οποία διάλεξαν, γιατί αυτό τα πηγαίνουμε σε ένα μοναστήρι, επιλέγουμε τον γέροντα, ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να με οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα πάω σε ένα μοναστήρι, διαλέγω. Γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο θα δώσω την ψυχή μου, θα παραδώσω την ψυχή μου, αυτό θα του κάνω τυφλή υπακοή. Άρα λοιπόν, εγώ έχω πάνω από 40 ανθρώπους, νέους, νέες, οι οποίοι ήρθαν και μου είπαν, γέροντα, σε εμπιστευόμαστε, ανάλαβε την ψυχή μας να την οδηγήσει στον παράδεισο. Και αυτό είναι το χρέος μου να κάνω. Λοιπόν, η προσπάθεια όλη ξεκίνησε από τότε που ήμουν εδώ στην Ηλιούπολη και εκεί είχαμε αγοράσει αρκετά στρέμματα. Αρκετά στρέμματα γης για να χτιστούν οι κατασκηνώσεις. Είναι πάρα πολλά στρέμματα, γύρω στα 100, οπότε αφήσαμε γύρω τα 50 στην κατασκήνωση και τα υπόλοιπα 50 χτίσαμε το μοναστήρι. Έτσι λοιπόν, γιατί και ξεκίνησα, γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Εγώ υπήρξα ο πατήρ Δημήτριος εδώ που ήταν προϊστάμενος και εφημέριος, ήταν πνευματικό παιδί του γέροντα Αυγουστίνου του Καδιώτη, ναι. Είναι πάνω ο πρώτος ιερεύς. Ναι. Λοιπόν, ο πατήρ Δημήτριος Παπαντώνης ήταν το όνομά του, ο οποίος έκτισε και την Αγία Μαρίνα εδώ που είμαστε. Λοιπόν, είναι και ο ιδρυτής της, τα λέγαμε, της Αγίας Μαρίνας. Ο γαμπρός του είναι ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, που είναι στην Ιερά Σύνοδο. Ναι. Και ο πατήρ Στέφανος ο Αβραμίδης, που είναι επίσης εκοιμήθηκε, που ήταν πάλι στην Ιερά Σύνοδο. Επρόκειτο περί Αγίου και βλεπεστά του ανθρώπου, ο οποίος με συνέδεσε με τον γέροντα Αυγουστίνο από μικρό παιδί. Έτσι είχα ένα πολύ καλό παράδειγμα ενός πολύ καλού και Αγίου ιεράρχου,
ο οποίος αυτά που πίστευε τα έλεγε. Φυσικά δεν έγινε ποτέ μέλος της αδελφότητος, αλλά ο γέροντας Αυγουστίνος με θεωρούσε μέλος. Και γι' αυτό έλεγε συχνά στις συνάξεις, έλεγε ο Μουλατσιώτης, αν και δεν είναι μέλος, είναι εντός της αδελφότητος. Άλλοι όμως, και προφήτευε τότε, οι οποίοι είναι εντός και είναι μέλη, αυτοί θα βρεθούν εκτός. Ενώ ο Μουλατσιώτης θα με αγαπάει μέχρι το τέλος. Το λέγει συχνά. Το ξέρουν όσοι ήμασταν στις συνάξεις, όταν κατέβαινε ο γέροντας, το ξέρουν. Έτσι λοιπόν, συνδέθηκα στα νεανικά μου χρόνια με τον γέροντα Αυγουστίνο μέχρι και που εκοιμήθηκε. Ταυτόχρονα όμως γνώρισα τον γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας όταν ήταν γέροντας στο Άγιον Όρος, στη Φιλοθέου, ο οποίος μου έδωσε και τον μπαστούνι του, τη ράβδο του, την μπαστούνα που έχουν οι ηγούμενοι, και μου είπε «Πάρ' τη παιδί μου την μπαστούνα, μάλλον αυτό που σκέφτηκες να μου ζητήσεις, να το πάρεις, πάρ' το, διότι στο μέλλον θα το χρειαστείς». Πράγματι ήθελα κάτι να του ζητήσω για ευλογία. Και όταν τον πρώτο είδα, είπα θα του ζητήσω την μπαστούνα του. Βγαίνοντας όμως από τη χαρά μου που τον πρωτογνώρισα ως νεαρός, τότε το ξέχασα. Και την ώρα που έφευγα, μου λέει αυτό που σκέφτηκες να μου ζητήσεις, να το πάρεις. Λοιπόν, έκτοτε πήγαινα πολύ συχνά στο Άγιον Όρος, έμενα μαζί του, μιλάγαμε ώρες, με αγαπούσε και τον αγαπώ και συνεχίζω να τον αγαπώ και τον σέβομαι πολύ. Με έκανε να αγαπήσω και τον μοναχισμό. Έτσι αφιέρωσα τη ζωή μου. Και γι' αυτό το όραμά μου ήταν να χτίσω μοναστήρι. 1, 2, 3 όσα μπορούσα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα την ίδρυση της μονής. Το όνειρό μου εκπληρώθηκε. Ποτέ το όνειρό μου δεν ήτανε κάτι άλλο, να γίνω αρχιμανδρίτης, να γίνω δεσπότης, ποτέ δεν με απασχόλησε κάτι άλλο. Και γι' αυτό οι κινήσεις που έκανα, γιατί τώρα τελευταία έγινε και ένα θέμα ότι ο Μουλατσιώτης θέλει να γίνει δεσπότης, σας διαβεβαιώνω, ναι, σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι ουδέποτε πόθησα να γίνω δεσπότης. Αντίθετα, ο Μακαριότατος, ο Ιερώνυμος, μαζί με την Ιερά Σύνοδο, με πρότειναν, όπως με είχε προτείνει παλαιότερα, ο Φωκίδος. Λοιπόν, χωρίς να το ζητήσω. Και η τελευταία φορά, με πρότεινε η ίδια η Ιερά Σύνοδος. Αλλά η ίδια η ιεραρχία το απέρριψε το αίτημα. Το απέρριψε, να πούμε, επειδή έκανε ένσταση ο Άγιος Ηλίας. Έκανες. Ναι. Εγώ λοιπόν ευχαρίστησα τον Μακαριότατο, ευχαρίστησα την Ιερά Σύνοδο, γιατί ήταν κάτι που δεν είχα ζητήσει ποτέ μου, και γι' αυτό ούτε με κουμουκώσει, ούτε στεναχωρήθηκα, ούτε έκανα κάποια άλλη κίνηση. Μένα το όραμά μου ήταν να είμαι μοναχός, να παραμείνω μοναχός, και αν ποτέ ο Θεός ήθελε να με αξιώσει να γίνω επίσκοπος, ειλικρινά σας λέω ότι όταν με πρότεινε, είπα στους πατέρες και στις μοναχές μου, κάντε προσευχή μόνο αν το θέλει ο Θεός. Εγώ τους είπα προσωπικά δεν το θέλω, αλλά επειδή δεν θέλω να κάνω αυτό που εγώ θέλω, θέλω στη ζωή μου να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, και γι' αυτό αγωνίζομαι. Στο Πάτερ ημών λέω γεννηθείτε το θέλημά σου Κύριε, δεν λέω γεννηθείτε το θέλημά μου. Άρα λοιπόν προσπαθώ να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, και γι' αυτό είπα Θεέ μου, εάν πρόκειται και θέλεις να γίνω, σε παρακαλώ, αν θέλεις να γίνω, να μην κάνω πρώτον κακό στην Εκκλησία, γιατί αγαπώ την Εκκλησία μου, να μην κάνω κακό στην Ορθοδοξία μας, να μην κάνω κακό στους ανθρώπους, να μην κάνω κακό γενόμενος δεσπότης στο μοναστήρι, γιατί μπορεί να φύγω από τη μονή και να διαλυθεί το μοναστήρι. Ναι. Όχι. Εάν Θεέ μου δεις ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να συμβεί, μην επιτρέψεις αυτό που η Ιερά Σύνοδος και ο Μακαριότατος
προχωράει και βρέθηκε ο Άγιος Ηλίας και ο Άγιος Στρίκης και έκανα το σταυρό μου και είπα δόξα σε ο Θεός, Θεέ μου με προστάτεψες. Δηλαδή σας έκανε καλό αυτή η ένσταση ας πούμε που κατέθεσε ο... Αφού αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ναι, αλλά γιατί ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης, έχω διαβάσει και κείμενά του για σας που είναι τέλος απαξιότητα. Δεν πειράζει. Που έκανε την ένσταση. Δεν πειράζει. Μήπως είναι το θέμα δεν του μπορεί. Ο Παπουλάκος είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία έχει κάνει και μάλιστα έχω εκδώσει τώρα και ένα βιβλιαράκι όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος αναγνωρίζει τον Παπουλάκο και τον αποκαλεί ως όσιο και μάρτυρα της πίστεώς μας και μάλιστα λέει μακάρι να έχουμε και να είχαμε τέτοιους μοναχούς. Έχετε και παρεκκλήσει το μοναστήρι. Ναι. Λοιπόν, έχει ο Άγιος Θύρας και μία μικρή περιοδία που έκανα που ενημέρωσα σε πόσες εκκλησίες βρήκα, λέτε, εικόνες του Παπουλάκου και παρεκκλήσια. Σε 20 περίπου ενορίες. Εκεί στην Πελοπόννησο, στην Ηλία. Όχι μόνο στην Πελοπόννησο, μέχρι την Κύπρο βρήκα. Η Μονή Κύκου έχει εικόνα του Παπουλάκου. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό... και στην Αθήνα μέσα και στο Χαλάνδρι και στο Περιστέρι και στην Κηφισιά. Λοιπόν, έκανα κι εγώ μία εικόνα του Παπουλάκου. Αφού τόσοι ιεράρχες έχουν δώσει ευλογία και έχει γίνει, γιατί να μην κάνω κι εγώ άλλη μία σε έναν ο οποίος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης μιλά ότι υπήρξε οσιακή μορφή. Που δεν, λοιπόν, δεν αγιοποιείται βέβαια για άλλους λόγους, πιστεύω. Έτσι, πολύ. Λοιπόν, τώρα ο Άγιος Ηλίας θεώρησε ότι αφού δεν έχει ανακηρυχθεί επισήμως, δεν τα έβαλε με όλους τους άλλους, εδώ είναι το παράξενο. Μέσα τα έβαλε με μένα. Λόγο. Λοιπόν. Οι λεγόμενοι παπαροκάδες, όπως αποκαλούνται, για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα. Τώρα, το συγκρότημα αυτό που είχε γίνει η ελεύθερη. Ναι, δεν υπήρχε συγκρότημα ποτέ. Ναι. Υπήρξαν δύο, ένας μοναχός και ένας δασοφόρος, οι οποίοι τραγουδούσαν. Το συγκρότημα σημαίνει έχω όργανα. Ναι, εντάξει, τραγουδιστές. Έτσι, δύο κληρικοί ας τους λέγαμε, δασοφόροι, οι οποίοι τραγουδούν. Πείτε μου, δεν έχετε δει στις κατασκηνώσεις ιερωμένους να τραγουδούν? Και με κιθάρες και με όλα τα ωραία. Πρώτη φορά είναι. Όχι, όσοι έχουν πάει κατασκήνωση το ξέρουν. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό, γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω και στους δρόμους να το πω. Αλλά να πούμε ότι σε αυτό και να αποκαλύψω για πρώτη φορά σας το αποκαλύπτω. Ότι ο Ρασοφόρος, ο Παντελέημον, μαζί με τον πατέρα Δαβίδ, ο οποίος είναι αρχιμαντρίτης τώρα στο μοναστήρι μας, ο πατήρ Παντελέημον έχει αναχωρήσει. Είναι πήγε... ο τραγουδιστής ο Παντελέημον, έτσι. Και οι δύο, και οι δύο, και οι δύο. Αυτός που βλέπουμε, ας πούμε... Και οι δύο βγαίνανε, και οι δύο τραγουδάγανε. Απλούστατα ο πατήρ Παντελέημον είχε πιο καλύτερη φωνή, ήταν, θα λέγαμε. Και πριν έρθει γίνει μοναχός, ασχολιόταν με τη μουσική. Ασχολείται. Όπως και τώρα που έχει φύγει πάλι ασχολείται. Ναι, δεν ξέρω, τώρα δεν παρακολουθώ, γιατί από μένα δεν πέταξε τα ράσα. Ρασοφόρος ήταν φυσικά, δεν πέταξε τα ράσα. Από εμένα πήγε στη Μητρόπολη Λαμίας. Ζήτησε κανονικά για μετάθεση
μαζί με ένα φίλο του μοναχό και πήγε στη Μητρόπολη Λαμίας. Από τη Λαμία τους πήρε ο Άγιος Θηβών και Λεβαδίας ο Ιερώνυμος τότε. Ναι, και τους έβαλε, τους είχαν σε κάποιο μοναστήρι για κάποια χρόνια. Έκτοτε όταν μετατίθεται ένας μοναχός, εγώ και ιδιαίτερα ρωσοφόρος, δεν ασχολούμαι που πήγε, τι έκανε, έστειλα κανονικά τα χαρτιά του διά της Μητροπόλεως. Του παρήχα απολυτήριο, εγγράφτηκε στο νέο μοναστήρι, καθίσανε πόσα χρόνια καθίσανε στα νέα μοναστήρια, δεν μπορώ να γνωρίζω από εκεί και πέρα. Αυτό που θέλετε να μας πείτε... Είναι από εμένα πάντως ότι δεν υπήρχε συγκρότημα, ναι. Το εξήγησε στον Άγιο Ηλίας, αλλά ό,τι κάνουν όλοι οι κληρικοί που τραγουδάνε στα κατηχητικά ή στις κατασκηνώσεις, το ίδιο κάναν. Η μουσική ήταν playback, δηλαδή ήταν ηλεκτρονική, μέσα από κομπιούτερ έπαιζε η μουσική και πάνω στη μουσική τραγουδάγανε. Κάναν οι τραγουδιστές και live, ας πούμε, ζωντανές εμφανίσεις. Με στην κατασκήνωση, τραγουδάνε. Γιατί λένε κάποιοι που σας κατηγορούν ότι κάνετε σε μπαρ, σε διάφορους χώρους, ας πούμε. Όχι, όχι. Ισχύουν αυτά. Όχι, όχι. Αυτό που είναι η πραγματικότητα είναι η εξής. Ότι καταρχάς να πούμε το ξεκίνημά τους. Ότι αυτό εμείς το κάναμε μέσα στην κατασκήνωση. Για τα παιδιά. Όπως είχα μάθει και στη Φλόρινα. Δηλαδή στη Φλόρινα ο πατήρ Λαβρέντιος. Μας τραγουδούσε πάντοτε. Ναι. Και σε άλλες κατασκηνώσεις, έτσι και με την κιθάρα. Δηλαδή ο Άγιος Βόλου, ο Νίν Δημητριάδος, ναι. Στο Καπαδρίτη όταν πηγαίναμε κατασκηνώσεις, με την κιθάρα τραγουδούσε. Λοιπόν, το έχεις ζήσει. Ναι. Λοιπόν, επομένως, δεν είναι ότι ένας κληρικός τραγουδάει μες στην κατασκήνωση. Με φώναξε λοιπόν, επειδή ήξερε ο μακαριστός Χριστόδουλος ότι ασχολούμαι με την νεολαία και έχω πολλούς νέους κοντά μου, όπως και εδώ στην Αγία Μαρίνα έρχονται πάνω από 100 νέοι φοιτητές και φοιτήτρες κάθε φορά όταν έρχομαι να κάνω διάλογο. Λοιπόν, και με φώναξε λοιπόν, ήρθε και ο Μακαριότατος, ο Νίνο Ιερώνυμος, εδώ στις συνάξεις που κάνουμε με την νεολαία σαν μοναστήρι, ήρθε και ο Μακαριώτης και ευλόγησε την προσπάθεια εκεί των νέων, μίλησε και στα παιδιά. Λοιπόν, με φωνάζει λοιπόν στο γραφείο του. Πατέρα Νεκτάριε, θέλω να διεισδύσουμε στους νέους. Αυτό ο Χριστόδουλος τώρα. Λέω, πείτε μου Μακαριότατε τι θέλετε. Μου λέει, ξέρω ότι έχεις πέρασει στους νέους. Μπορείς και έρχεσαι μια, έχεις επικοινωνιακό ταλέντο. Τέλος πάντων, του λέω, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πείτε μου τι θέλετε. Μου λέει, θέλω να με βοηθήσεις μέσω της μουσικής. Ξέρω ότι έχεις ένα μοναχό, γιατί μου στείλες, γράφαμε μόνοι μας με κασετάκια, έτσι,
και το είχα στείλει να ακούσουμε. Θεωρώ, μου λέει, ότι αυτό πρέπει να το βγάλουμε προς τα έξω. Και σε παρακαλώ να μην μείνει μόνο σε μια κατασκήνωση. Να κυκλοφορήσει. Να κυκλοφορήσει, να κάνουμε, λοιπόν, να γράψουμε CD και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέω, μακαριότατε, εγώ είμαι μοναχός. Μου λέει, ή κάνεις υπακοή στην εκκλησία. Ο μοναχός κάνει υπακοή. Ή μου λες όχι. Κατά πόσο είναι εύκολο να πεις ένα όχι σε έναν αρχιεπίσκοπο? Και μάλιστα όταν σε έχει, η πρόσκληση είναι τιμητική που σου κάνει και σε φωνάζει. Για καλό σκοπό. Να βοηθήσει και έτσι. Μπροστά ήτανε και ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος, ο πρώην Θεσσαλιώτιδος, και νυν Βρεσθένης Θεόκλητος. Ναι. Για να μην λέει κάποιος, ήταν συνεργάτη. Να μην λέει πει κάποιος ότι αυτό που σας λέω δεν έχει γίνει στην πραγματικότητα. Αυτό πρώτη φορά ακούγεται. Εγώ το ξανά. Πρώτη φορά ακούγεται. Που λέτε ότι. Άρα. Τώρα να ανέβουμε πάνω σε ψηλό βουνό. Λάβαρο μα σε μια σημαία με σταυρό. Κόντρα σε αυτούς που βάζουν αλυσίδες και θεσμά, για να μη σκεφτείς ποιος είσαι και που πας. Οι παπαροκάδες δεν ήταν κάτι δικό μου. Ήταν μια υπακοή στον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, και ο οποίος, όταν του είπα ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις γιατί είμαστε μοναχοί, μου λέει, μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι Αρχιεπίσκοπος. Μόνο ενημέρωσε το Μητροπολίτη σου ότι υπάρχει δική μου ευλογία και θέλω να συνεργαστούμε σε αυτό το τομέα. Και πράγματι συνεργαστήκαμε, πήγα στον Άγιο Φωκίδο, στον δεσπότη μου, μου έδωσε την ευλογία και εκείνος, και έτσι ξεκινήσαμε και βγάψαμε το πρώτο CD που αφιερώθηκε και στον Χριστόδουλο. Λοιπόν, κυκλοφόρησαν 3, δεν θυμάμαι πόσα CD, 4. Λοιπόν. Η Ιερά Σύνοδο, συγγνώμη για να μην το πω μετά, μιας και είπατε ότι σας στήριξε ο Αρχιεπίσκοπος ο Μακαριστός, το 2002 έβγαλε ανακοίνωση εναντίον σας. Ναι. Τι γνωρίζετε? Λέει, ας πούμε, ότι η μοναχή είναι αφιερωμένη στη λατρεία του Θεού και όχι σε κοσμικές, δεν μπορεί να συμμετέχει σε κοσμικές εκδηλώσεις. Λέει, διαφωνούμε με τις δραστηριότητες, ναι, είναι γνωστή η ΑΕΗ. Προσέξτε όμως ότι δεν λέει να σταματήσω η ανακοίνωση, ούτε λέει η ανακοίνωση να τιμωρηθεί, ούτε και τιμωρήθηκα, γιατί δεν είχα κάνει κάτι. Θα έλεγε, γιατί η πλειοψηφία των αρχιερέων ήταν υπέρ. Ήταν αυτή, ήταν κατά εκείνη τη διάρκεια τη Συνόδου. Αλλά ο Αρχιεπίσκοπος δεν άφησε ούτε να μα σταματήσουν, και γι' αυτό μου είπε, παιδί μου, συνέχισε. Εγώ είμαι εδώ, όπως σου είπα. Και γι' αυτό όσο καιρό μπορούσαμε, συνεχίσαμε. Το 2004 σταματήσαμε γιατί κουράστηκα. Μου ήταν πολύ κουραστικό, γιατί έπρεπε να απουσιάζω αρκετές ώρες εκτός μονής και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, για πρώτη φορά σας αποκαλύπτω ότι οι παπαροκάδες δεν ήταν κάτι του Μουλατσιώτη. Ήτανε μια υπακοή στον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Τις πέτρες όμως δεν τις πήρε ο Χριστόδουλος. Ναι. Μέχρι σήμερα τις πέτρες τις πήρα εγώ. Πλήρωσα την υπακοή μου. Δεν πειράζει. Ο Άγιος Ηλίας πάτησε εκεί πάνω. Και επειδή οι αρχιερείς, γιατί δεν εκθέτω ποτέ μου πρόσωπα, είστε ο δεύτερος που τα ακούτε, το είπα και στο Μακαριότατο, όταν πήγα και τον είδα ιδιαιτέρως, και του είπα ότι, Μακαριότατε, εγώ ποτέ μου ότι έχω συζητήσει με αρχιεπισκόπους δεν το έχω αποκαλύψει. Όμως επειδή έφαγα όλες τις πέτρες εγώ και βλέπω Άγιος Ηλίας, λέει για τον Παπουλάκο και για τους Παπαροκάδες, θα πρέπει να σας αποκαλύψω την αλήθεια. Και ρωτήστε τον Άγιο Βρεσθένης. Ζει, μου φαίνεται, λέει, κάπου είναι στα Καλάβρητα, στο Αίγιο. Φωνάξτε τον να σας πει αν λέω έστω και το παραμικρό, την παραμικρή υπερβολή.
Άρα λοιπόν ήταν μια προσπάθεια που ήθελε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος να τη ζητήσουμε στους νέους, γιατί μου είπε, είπα τα ανέκδοτα, ναι, αλλά τελειώσανε. Είπα ελάτε με το σκουλαρίκι, αλλά τελείωσε και αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο και τα μηνύματα τα οποία έλεγε, προσέξτε τώρα, δείτε τα μηνύματα που έχουμε γράψει στα τραγούδια, ναι. Τα μηνύματα είναι αυτά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Ακριβώς. Τα οποία έλεγα και εγώ μέσα στα κηρύγματά μου τότε. Αλλά είναι ένα και το αυτό. Ήταν μια καλή προσπάθεια και εγώ απορώ πραγματικά πώς δέχτηκε τέτοια επίθεση, ειδικά από ανθρώπους της Εκκλησίας. Έτσι. Άρα λοιπόν, ναι, γιατί δεν ξέρανε ότι ήταν ο Αρχιεπίσκοπος από πίσω. Εάν γνωρίζανε ότι ήταν προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου, και ο Αρχιεπίσκοπος, αφού δεν ήθελε ο μακαριστός να το αποκαλύψει εκείνη την περίοδο, μετά εκοιμήθηκε. Λοιπόν, όμως ο Άγιος Ηλίας βασίστηκε εκεί πάνω. Οι αρχιερείς, είναι 80 τον αριθμό, δεν το γνωρίζουν αυτό που σας λέω. Ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο νυν μακαριότατος ιερώνυμος που το αποκάλυψα, και μπορεί να ερωτήσει ο καθένας τον Άγιο Βρεσθένης, ναι, εάν ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έχει ευλογήσει και είχε προχωρήσει και προώθησε αυτό το θέμα των χριστιανικών τραγουδιών. Το δέρμα σου, σου λέω καλημέρα. Μπορεί να φαίνομαι μικρό, μα είμαι όμως κάτι που θα σφυρίζει στο μυαλό και δεν θα κλείνεις μάτι. Σηκώνω τα τηλέφωνα, πηγαίνω και ψωνίζω, και όλες τις ανάγκες σου εγώ τις κανονίζω. Σκοτώνω τη συνείδηση, στη σκέψη βάζω φόρο και τη ζωή σου κυβέρνω από ένα δορυφόρο. Τα τραγούδια ακούγονται στη σημερινή εποχή επίκαιρα. Είναι προφητικά. Ακριβώς. Ήθελα να πω ότι τότε που τα βγάλετε το 2002, όπως είπαμε το 2000, ίσως ήταν μια εποχή που δεν τέριαζαν. Δηλαδή ήταν μια εποχή ευδαιμονίας, έτσι ο κόσμος δεν φανταζόταν ότι θα έρθει αυτή η κρίση που υπάρχει σήμερα. Και όμως τότε η Εκκλησία πρέπει να φωνάζει. Ναι, αλλά εγώ λέω για την αντίδραση. Η Εκκλησία έχει προφητικό, έχει προφητικό χαρακτήρα. Η Εκκλησία πρέπει να προλέγει τα γεγονότα, όχι να έπεται των γεγονότων. Και επίσης να πούμε ότι τα τραγούδια αυτά είχαν μέσα πολλά στοιχεία εναντίον της νέας τάξης πραγμάτων. Είχαν πατριωτισμό, δηλαδή ενοχλούσαν. Πέρα από τους αρχιερείς που είχαν. Οι στίχοι. Ναι, ενοχλούσαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το κατεστημένο γενικώς. Αν διαβάσει η ηλεκτροτυπία, τι είχε γράψει. Ότι, όπως σας λέω, η ηλεκτροτυπία γράφει ότι είναι πολύ επικίνδυνος ο πατήρ Νεκτάριος με αυτά τα τραγούδια και τα μηνύματα που περνάει. Για να κάνει προσελητισμό. Ο κατά της παγκοσμιοποίησης. Αυτό, ναι, είχα διαβάσει ένα απόσπασμα από το 2001 νομίζω. Έτσι. Ήταν η εποχή του Σιμίτη, της ελευθερωτυπίας. Του εξυγχρονισμού και ήταν επικίνδυνο να μιλάει. Ήταν επικίνδυνο να μιλάς για Ελλάδα και Ορθοδοξία. Είμαι ένα τσιπάκι το σόδα που θα σ' οδηγήσει στη σκλαβιά. Πάρε ό,τι υποθεί στον κόσμο αυτό, μου αρκεί να ζεις χωρίς Θεό. Τώρα, εγώ έχω γράψει και μερικούς στίχους εδώ, θα διαβάσω ένα στα γρήγορα, που λέει ότι θα τρως, θα πίνεις και θα κοιμάσαι, θα σε ελέγχουν όπου πας. Θα ζεις για να δουλεύεις, ναι, και να τους τα κουμπάς. Αυτό που γίνεται σήμερα. Ή το άλλο που λέει... Και προσέξτε με, το ρεφρέν ποιο είναι. Κράτα την πίστη σφιχτά στα μεγάλα ιδανικά. Η πατρίδα δεν πουλιέται. Γιατί μας έλεγε ο Χριστόδουλος, ας την πουλήσουνε. Πατρίδα δεν πουλιέται. Αυτό, συγγνώμη, που έγραψε το τελευταίο του μήνυμα το πρωτοχρονιάτικο. Η ιστορία δεν ξεχνιέται. Ναι. Και η Εκκλησία δεν πεθαίνει. Και τι ξέρανε, ήξερε ότι αυτό που θα κάνει η Ρεπούση το γνώριζε. Και η Εκκλησία δεν πεθαίνει. Θα νικήσουμε στο τέλος. Άρα λοιπόν ήταν μια επίθεση εναντίον, όχι επειδή εμφανίζονταν μοναχοί με ράσα και αυτά που λέγανε, αλλά κυρίως λόγω των στίχων πιστεύω, και με το τσιπάκι το τραγούδι που έχει. Θα λέγαμε ότι μας έβαλε ο Χριστόδουλος από μία πλευρά
να δώσουμε σαν καλόγεροι μια μάχη κατά της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης, απ' την άλλη πλευρά ήθελε τη διείσδυση στους νέους, όπως και το πετύχαμε. Και με ρωτήσατε προηγουμένως αν τραγουδάγαμε live. Όχι. Μας φωνάζανε στα μπαρ, στις καφετέριες, στα νυχτερινά κέντρα. Μας φωνάζαν όχι για να τραγουδήσουμε. Αυτό που λένε για guest star. Δηλαδή σαν το επίσημο προσκεκλημένο πρόσωπο. Καλύτερα που δεν πήγατε. Εγώ πήγα. Πήγα. Αλλά υπό ένα όρο. Και όταν ήταν η Βύση και στο Ρουβά και στα μπαρ, υπό ένα όρο, θα έρθω για μισή ώρα, έστω και αν είναι αργά τη νύχτα, δύο, αλλά θα μου δώσετε για ένα τέταρτο το μικρόφωνο. Εκτός από τραγουδία. Δεν τραγουδάγαμε. Όχι, απλώς θα παρουσιαζόμασταν εκεί κυρίως. Παρουσιαζόμασταν. Και θα καθόμασταν σε ένα τραπεζάκι και θα πίναμε πορτοκαλάδα. Αλλά αυτό όμως, το ότι θα έρθουν οι παπαροκάδες, για αυτούς μάζευε κόσμο. Ναι, ναι. Λοιπόν, αποτέλεσμα ήταν, είναι η πρώτη φορά που μέσα στα νυχτερινά κέντρα κάνω κήρυγμα. Δεν έχει υπάρξει άλλος άνθρωπος να πάει την ώρα που τραγουδάει η Βύση, να σταματήσει η Βύση, να σταματήσει η Βανδύ, για να ανεβώ εγώ επάνω και να βγάλω κήρυγμα. Στο κλαμπ. Κάλατε τελικά, κάλατε. Βέβαια, κανονικά έβγαζα κήρυγμα. Ναι. Και από εκεί κέρδισα και πολλούς καλλιτέχνες που έρχονται μέχρι και σήμερα και εξομολογούνται. Αυτό όμως λοιπόν, είναι μια εκοσμίκευση. Όχι. Όταν ο Χριστός και οι Άγιοι μπαίνουν στους οίκους ανοχής, γιατί μπαίνανε? Για να κηρύξουν Χριστό. Εγώ δεν πήγα να διασκεδάσω. Εγώ ως καντιωτικός, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, δεν είχα πάει ποτέ μου σε καφετέρια να πιω ένα φραπέ. Πώς σας αντιμετώπισα? Λοιπόν, δεν πήγα ποτέ μου σε ένα νυχτερινό κέντρο. Ναι. Να σκεφτείτε ότι ήμουν τόσο άσχετος, και είμαι, με τα καλλιτεχνικά δρόμενα, γιατί ποτέ μου δεν με απασχόλησαν. Πήγα όμως όταν ήταν για τον Χριστό. Γιατί ήξερα ότι θα κάτσω μισή ώρα, ένα τέταρτο θα μιλάω, θα κάνω κήρυγμα δηλαδή. Ξέρετε τι να είναι από κάτω, να έγινε η Βανδύ και να έχει 4.000 κόσμο μέσα στο κέντρο και εγώ για ένα τέταρτο να τους μιλάω για Ελλάδα και Ορθοδοξία. Το υπόλοιπο τέταρτο πίναμε μια πορτοκαλάδα και φεύγαμε. Και μετά τους έλεγα ότι εμείς σας τιμήσαμε, σας περιμένουμε τώρα και στην εκκλησία. Και πώς αντιδρούσαν? Χειροκροτάγανε. Χειροκροτάγανε. Και όταν μπαίναμε και όταν φεύγαμε. Αυτό κάναμε και στα κλαμπ που πηγαίναμε και γι' αυτό σας είπα κουράστηκα. Αυτό σας είπα κουράστηκα. Μέσα μας υπάρχει βαθιά, όσο προ...
Θα σας πω και ένα σκηνικό που στείναμε στις καφετέριες. Πηγαίναμε σε μία καφετέρια ημέρα τώρα. Είχαμε πάει στη Λαμία, θυμάμαι. Δίπλα από το Μητροπολιτικό Ναό. Εκείνη την ώρα που πήγαμε, είχε μέσα κατηχητικό ο ιερέας. Ήταν 11 παιδάκια του γυμνασίου. Δίπλα από το Μητροπολιτικό, έχει μια μεγάλη καφετέρια, μα δείτε. Εκεί έξω ήταν 300 νέοι. Εκεί λοιπόν είχε πει αυτός που είχε την καφετέρια ότι θα έρθουν να πιούν καφέ οι παπαροκάδες στη Λαμία. Εγώ όμως τι έκανα. Έπαιρνα μαζί μου 3-4 νέους και νέες, τους οποίους τους έβαζα πιο πέρα, μακριά από τους μοναχούς, σε ένα άλλο τραπέζι. Είχαν πάει πριν από μας. Οπότε πηγαίναμε. Τι ήθελε να βγάλει αυτός που είχε την καφετέρια? Χρήματα. Εμένα με κερνούσε ένα καφέ. Εγώ τι όφελος θα είχα όμως? Χρήματα δεν πήρα ποτέ μου. Κανέναν. Το όφελός μου, γιατί λένε πολύ ότι... το όφελός μου, ας λένε ό,τι θέλουν. Το όφελός μου, μάρτυρας μου ο Θεός. Το όφελός μου, να κερδίσω ψυχές. Οι νέοι και οι νέες που είχα κουβαλήσει και είχαν πάει πιο μπροστά, τι κάνανε? Αφού καθόμασταν, φωνάζανε «Πάτερ, πάτερ, μπορώ να κάνω μια ερώτηση?» Αυτό το παιδί που μου έκανε την ερώτηση, η κοπελιά την δική μου. Ναι. Και μου έλεγε, ξέρετε, επιμένει η μάνα μου όταν πάω να κοινωνήσω να εξομολογηθώ. Καλά, μα είναι τόσο ανάγκη η εξομολόγηση? Και επειδή την είχα βάλει να κάθεται μακριά, έπρεπε να σηκωθώ επάνω, να της πω, κοπέλα μου, άκουσε να δεις, η μάνα σου δεν έχει άδικο. Λοιπόν, δηλαδή κάνετε ένα κήρυγμα. Ένα λεπτούλι να ακούσεις τώρα. Τους άλλους τους είχα βάλει σε άλλο τραπεζάκι. Γιατί σας είπα, έπαιρνα 4 άτομα. Ναι. Λοιπόν, μόλις τελείωνα για την εξομολόγηση, πεταγόταν ο άλλος. Μια και ξεκίνησε η κουβέντα, μπορώ να ρωτήσω κάτι και εγώ. Ξέρετε τι γινόταν μέσα σε 10 λεπτά? Όλες οι καρέκλες, 300 νέοι, είχαν γυρίσει, ήμασταν στη μέση και μας κάνανε ερωτήσεις και μιλάγαμε για το Χριστό. Βγαίνει ο ιερέας από τη Λαμία. Κάθεται, μένει έκθαμβος, το ότι 300 νέοι μας ακούνε για το Χριστό να μιλάμε και να κάνουν ερωτήσεις. Και έρχεται και μου λέει, εγώ τι κάνω μέσα με τα 11 παιδάκια? Λοιπόν, ξέρετε πόσο κράτησε? 3 ώρες κουβέντα στη Λαμία. 3 ώρες. 3 ώρες κατήχησε. Μετά μας φώναξε και πήγαμε στην Καρδίτσα. Μετά πήγαμε σε Άλαμε, πήγαμε στο Βόλο. Φτάσαμε Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, σας είπα, ήταν κουραστικό. Ήταν πάντως ένας τρόπος προσέγγισης. Προσέγγισης και κατήχησης. Σας λέω, είναι η πρώτη φορά που μέσα στα κλαμπ ακούστηκε κήρυγμα. Βακρύτασι με χάροντα δεν περνώ με τα χρόνια. Μάγιξες και δεν με νιώσες στα μαρμαρένια λόνια. Μάγιξες και δεν με νιώσες στα μαρμαρένια λόνια. Μια κατάλητη ψυχή των Σαλαμίνων, στην Εφτάλωφη έφερα το σπαθί των Ελλήνων. Δεν χάνομαι στα Τάρταρα, μόναχα ξαποσταίνω. Στη ζωή ξαναφαίνομαι και λαούς ανασταίνω. Στη ζωή ξαναφαίνομαι και λαούς ανασταίνω. Να βγει ιερέας με ράσα 2 η ώρα τη νύχτα και να κηρύττει Χριστό, και τα κλαμπ να έχουν πάνω από 2.000 νέους. Τα νυχτερινά κέντρα που πάνε οι τραγουδιστές, πάνω από 3-4.000. Εντάξει, εμένα ο χώρος δεν μου ήταν οικείος, γιατί σας είπα, δεν είχα πάει ποτέ μου τους λαϊκός. Για τον Χριστό όμως πήγαμε το ράσο. Αυτό δεν σκανδαλίζει όμως πολλούς, δηλαδή να βλέπουν ένα μοναχό. Δεν σκανδάλιζε όταν πηγαίνανε στον Νίκο Ανοχής οι καλόγεροι και μπαίναν μέσα? Σκανδάλιζε, ναι ή όχι? Ναι, αλλά θα πούνε μερικοί ότι ο μοναχός τι δουλειά έχει εδώ 2 η ώρα? Να είναι στο μοναχό. Να καθίσει να δει τι κάνει ο μοναχός εκείνη την ώρα. Όπως και στον Νίκο Ανοχής, μπορεί να πηγαίνει νύχτα.
Είναι αλλά γιατί πήγαινε, γιατί πηγαίνει, αλλά δεν πρέπει, αδελφέ μου Δημήτρη, να ζούμε για το τι θα πει ο άλλος. Γιατί αυτή είναι, μου χαλάει την εικόνα. Ναι, που έχω σχηματίσει για το... Το θέλω, όχι. Θέλω ο άλλος για τον πατέρα Νεκτάριο να έχει καλή εικόνα για το πρόσωπό του. Ό,τι τσαλακώ. Αυτό είναι εγωισμός όμως. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι εικόνα ή τη γνώμη ή τι λέει ο κάθε ένας στο διαδίκτυο για το πρόσωπό μου. Με ενδιαφέρει αυτό που κάνω να το κάνω γιατί αγαπώ τον Χριστό και για τη δόξα του Χριστού. Όχι για μένα, και γι' αυτό δεν με απασχολεί. Βρίζουν, λένε, κάνουν. Ποιοι είναι αντίθετοι, άλλοι είναι ειδωλολάτρε. Πολλοί είναι και μέσα από το χώρο μας, από το χώρο της Εκκλησίας, οι οποίοι μόνο κρίνουν. Αλλά όταν κρίνω τον άλλον, η μόνη μου δουλειά είναι να κρίνω, θεωρώ ότι εγώ είμαι ο καλύτερος. Άρα πόσο εγωισμό μπορώ να έχω όταν κρίνω τον Δημήτρη, όταν κρίνω τον Θοδωρή, τον Κώστα, τον Γιάννη. Εγώ κρίνω συνέχεια. Όταν κρίνω συνέχεια, σας ερωτώ, τι θεωρώ? Ότι εγώ αν ήμουν θα το έκανα πολύ καλύτερα. Άρα λοιπόν πόσο μέγεθος εγωισμού έχω? Άρα δεν το κάνω για τη δόξα του Θεού, το κάνω για να ταπεινώσω τον άλλον και να φανώ εγώ. Λοιπόν, εμένα δεν με απασχολεί, επιτρέψω. Με απασχολεί, και γι' αυτό εδώ φαίνεται ότι δεν ήθελα να γίνω και δεσπότης ποτέ μου. Γιατί αν ήθελα να γίνω δεσπότης, με τέτοιες κινήσεις δεν γίνεσαι. Ναι, δεν ακολουθείς αυτή την πορεία. Δεν ακολουθείς αυτή την πορεία. Άρα λοιπόν όσοι μου προσάπτουν ότι ο Μουλατσιώτης ωραίγεται μήτρας, δεν ωραίγεται. Εγώ θέλω μια θέση στον παράδεισο. Μια θέση μάλλον κοντά στον Χριστό μου. Αν ο Χριστός είναι και στην κόλαση, και στην κόλαση. Δεν με απασχολεί που θα με βάλει. Εγώ το κάνω από αγάπη για τον Χριστό μου, το κάνω γιατί αυτόν αγάπησα από μικρό παιδί, αυτό με δίδαξε ο πατήρ Αυγουστίνος, αυτό με δίδαξε ο γέροντας Εφραίμ. Και δεν με ενδιαφέρει η εικόνα μου. Και γι' αυτό ο Άγιος Ηλίας σωστά έπραξε ο άνθρωπος, έτσι έκρινε, με δίκασε, με καταδίκασε, χωρίς να με ακούσει, αλλά έτσι έπραξε, δικαίωμά του, και αυτό που είχε προτείνει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος, έβαλε ο Θεός, εγώ έτσι το είδα, ότι έβαλε ο Θεός εμπόδιο τον Άγιο Ηλίας. Άρα από κάτι με φύλαξε, γιατί κάθε εμπόδιο για καλό. Άρα από αγάπη μου το έκανε ο Θεός. Σαν πληστία σωρή, κοντά στο ρεύμα σας, και της ιδέλειας προφρονή, κοντά στο ρεύμα σας, της διαφθοράς συνέτερη, κοντά στο ψέμα σας, θα στάσουμε ελεύθεροι. Μα όσο το ψέμα το κόσμο καλά, μιλά στην καρδιά ο Θεός. Ζωή μας οδηγός. Κοντά στο ρεύμα σας, η σαν πληστία σωμηρή, κοντά στο ρεύμα σας, και τη συντέλεια στο δρόμι, κοντά στο ρεύμα σας. Τώρα στους παπαροκάδες, έχετε μετανιώσει για κάτι? Δηλαδή, αν το αυτό έκανε υπακοή. Αν το ξανακάνετε, τώρα ξεκινούσετε τώρα, ας πούμε. Εάν μου ξανά έλεγε πάλι κάποιος αρχιεπίσκοπος, απλώς θα έκανε υπακοή, αλλά θα του έλεγα μακριότατε. Μου ζήτησε ο Νίνη Ιερώνυμος, ο Νίνη αρχιεπίσκοπος, να σας το αποκαλύψω αυτό. Μου είχε ζητήσει από την αρχή που βγήκε, επειδή με ξέρει από λαϊκό. Ναι. Και γι' αυτό με αγαπά, με εκτιμά, γιατί με ξέρει από παιδί με παντελόνια. Λοιπόν, και όταν ήταν και στη Σαγματά ηγούμενος εκεί, είχα πάει για δόκιμος. Άρα με ξέρει αρκετά και από πολύ νωρίς, τα λέγαμε. Λοιπόν, και επειδή ξέρει και τις προθέσεις μου και τις δύο, και ίσως γι' αυτό το έκανε ο άνθρωπος, και με πρότεινε και μπορεί να το πει ότι ουδέποτε του ζήτησα κάτι. Ούτε του ζήτησα, ούτε παρακάλεσα να μου κάνει κάτι. Τι σας πρότεινε? Όταν με πρότεινε, με την Ιερά Σύνοδο. Το... Εγώ δεν το ήξερα. Εκείνη την ώρα ήμουν στο βατοπέδι.
Και με πήρανε τηλέφωνο και μου λέει, τα έμαθες? Λόγια. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι μου ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος να του κάνω ένα υπόμνημα προσέγγισης της νεολαίας. Τι προτάσεις μπορώ να κάνω? Έγραψα ένα κείμενο με προτάσεις περίπου, αν θυμούμαι καλά, 50 με 70 σελίδες στο κομπιούτερ. Λοιπόν, υπογεγραμμένο με την υπογραφή μου. Πρώτη φορά το λέω και αυτό. Λοιπόν, πολλά από αυτά που έχει κάνει για την νεολαία είναι μέσα από τις προτάσεις. Εγώ του είπα όμως ότι, ξέρετε, αφήστε με στο μοναστήρι. Μην με βάλετε πάλι, γιατί με κούρασε. Είναι κουραστικό. Η υπακοή είναι σταυρός όμως. Αλλά αν μου έλεγε, όχι, θέλω, πατέρα Νεκτάρη, να αναλάβεις αυτό το έργο, να είστε και σίγουρος, και πάρει οποιοδήποτε έργο και αν μου έδινε, θα έκανα υπακοή και θα έλεγα, Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Αυτό σημαίνει μοναχός. Καρδιά.
του Αντιχρίστου και των προφητιών. Εσείς ήταν από τους πρώτους που μιλήσατε. Έχω ακούσει μια ομιλία σε από τη δεκαετία του 80 που λέγατε για τον Αντίχριστο και τα χαρακτηριστικά του και όλα αυτά. Ζούμε στις έσχατες μέρες. Εσείς πιστεύετε ότι είναι θέμα χρόνου, έχει έρθει ο Αντίχριστος, είναι θέμα χρόνου να έρθει? Προσέξτε με. Το 1980 όταν μίλησα, ναι. Φυσικά είναι ότι λογικό ότι κάποιοι με είπαν σε αυτό το προφίλ. Παλαβό. Ναι. Παλαβό. Και τι παλαβομάρες είναι αυτά τα οποία λέγω τότε. Όπως όταν έγραψα το 2000, το 1997, υπάρχει βιβλίο για όλα αυτά που συμβαίνουν και προχωρούμε όλα αυτά, όχι μόνο για το 666. Από τη συνθήκη του Σέγγεν είχε ξεκινήσει τότε. Το είχατε βγάλει το βιβλιαράκι ότι μετά τη συνθήκη Σέγγεν τι θα ακολουθήσει. Μέχρι και τις σκοτεινοκρουσίες είχα πει. Μέσα εκεί γράφω, το 97 δεν είχαμε μετανάστες, μουσουλμάνους. Ναι, μουσουλμάνους δεν είχαμε. Διαβάστε το βιβλιαράκι, από τότε γράφω. Θα γεμίσει σε λίγο η Ελλάδα μιναρέδες και θα δούμε ξανά Πασά στα Γιάννενα. Το 97 παρακαλώ. Το 97. Και το 2008 έγραψα ότι από το 10 μέχρι το 15 η Ελλάδα θα γίνει τα πάνω κάτω. Θα γίνουν πράγματα που ούτε τα έχει διανοηθεί. Και ακόμα κυβερνούσε ο Καραμαλής. Και όλα ήταν μια χαρά. Και τότε πάλι με βρήσανε. Και μου λένε κάνεις τον προφήτη. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι προφήτης, ούτε έχω κανένα προφητικό χάρισμα, ούτε και ιαματικό χάρισμα έχω, γιατί και γι' αυτό με κατηγορούν. Ναι, έχουν ακουστεί διάφορα και γι' αυτό. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το μοναστήρι έχει ένα τεμάχιο, μας έχει δώσει επίσκοπος επίσημα, με τίμιο ξύλο, το οποίο όταν σταυρώνουμε κάποιους ανθρώπους, κάποιοι θεραπεύονται. Το δεν θεραπεύει. Το τίμιο ξύλο θεραπεύει. Άμα θεράπευα εγώ, τότε οποιονδήποτε εγώ τον ακουμπούσα, θα γινόταν καλά. Λοιπόν, τον αποδίδουνε σε εμένα θαύματα που κάνει το τίμιο ξύλο, θεωρώ ότι είναι βλασφημία. Αλλά είδα όταν σταυρώσαμε με το τίμιο ξύλο, κουφοί άκουσαν. Παράλυτοι περπάτησαν. Παιδιά που δεν μιλούσανε, μουγκά, μίλησαν. Γυναίκες οι οποίες ήταν χρόνια στήρες, έφεραν παιδιά. Λοιπόν, τι πω εγώ στο τίμιο ξύλο, μην κάνεις θαύματα. Εγώ άμα σταυρώνω δεν γίνεται τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να θεραπεύσω τα πάθη μου. Θα θεραπεύσω αλωνών ασθένειες. Το τίμιο ξύλο όμως μπορεί και θεραπεύει. Όπως φαντάζομαι και σε πολλά μοναστήρια, άγιες εικόνες, ή τίμιο ξύλο θεραπεύουν. Λοιπόν, αλλά και σε αυτό εγώ φταίω. Λοιπόν, με ρωτήσατε... Για τον Αντίχριστο, δεν ζούμε στα, έτσι, τα χρόνια. Κείνη την εποχή λοιπόν το 80, ακούστηκε, όπως και το 2000 τα τραγούδια, εξωπραγματικά. Έρχεται ο χρόνος όμως που σε δικαιώνει. Ο χρόνος θέλει απλώς υπομονή. Ταπείνωση και υπομονή. Λοιπόν, και βλέπετε ότι σήμερα πλέον πολλοί μιλούν ότι ζούμε στα έσχατα χρόνια. Μέχρι και ο Μακαριστός Χριστόδουλος, αλλά και άλλοι αγιορείτε πατέρες πλέον, και ηγούμενοι και γεροντάδες, μιλούν ότι φτάνουμε πλέον στα έσχατα χρόνια της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Μα ήδη σας είπα ότι θα βαδίσουμε, εάν γίνει ενοποίηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, απομένει η ενοποίηση. Τώρα ήδη έχουν την εποπτεία των τραπεζών. Μόλις γίνει η ενοποίηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, σε λίγο καιρό θα έχουμε αχρήματη κοινωνία. Αυτό που λέει η Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιο, ότι κανείς δεν θα μπορεί να πουλάει και να αγοράζει, ημί ο έχοντο χάραγμα. Η κάρτα που θα πάρουμε
να το ξεκαθαρίσω, ότι η κάρτα που θα μας δώσουν, άντε πείτε ότι κάνουμε μια υποχώρηση και την πάρουμε. Του πολίτη τώρα λέμε αυτά που λέγεται κάτι. Θα είναι, θα είναι μία όλα μαζί. Τράπε, του πολίτη, υγεία, όλα αυτά, όλα, θα είναι όλα μαζί. Φαντάζομαι θα την βγάλουν σε μία να είναι. Ναι. Λοιπόν, άντε πείτε κανείς ότι κάνει υποχώρηση κατ' οικονομία άκρα, γιατί αν υποθέσουμε ότι η γραφή λέει μόνο στο χέρι και στο μέτωπο μην το δεχτείτε, ας δεχτούμε λοιπόν και ας πούμε κατάχρανη οικονομία, ας πει η Εκκλησία ότι κάνει ένα βήμα πίσω. Μα η κάρτα πώς θα κρατήσει? Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Γιατί να καθεί. Θα χάνεται. Εδώ χάνουμε τα γυαλιά, κουμπάμε κάπου τα γυαλιά και δεν θυμόμαστε που τα κουμπίσαμε. Θα θυμόμαστε που βάλαμε την κάρτα. Θα έχει μέσα όλη μας τη ζωή. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν θα σου πούνε, κοίταξε αδερφέ μου, την έχασες μία-δύο. Λοιπόν, στο χέρι. Το χέρι δεν κλέβεται. Άρα λοιπόν φτάνουμε στα χρόνια της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Να έτσι. Πούμε ότι αυτό το χάρημα δεν είναι παραμύθια που λένε μερικοί, ότι θα έρθει ο άλλος και θα σου βάλει μία στάμπα, ας πούμε, στο χέρι, στο μέτρο. Η γραφή το λέει χάραγμα. Ναι. Που προέρχεται από τη λέξη χαράσω. Ναι. Τώρα, τι θα χαραχτεί, θα το δούμε εκείνη την ώρα. Τα τσιπάκια πάντως. Αν είναι τσιπ, είναι κάτι άλλο, θα το δούμε εκείνη την ώρα. Εγώ δεν προσδιορίζω. Πάντως, εγώ δεν θα δεχτώ τίποτα να πάρω πάνω στο χέρι μου ή στο μέτωπό μου. Κάπου άλλο σας είχα ακούσει και λέγατε ότι έχει εμφανιστεί το πρώτο θηρίο της Αποκάλυψης. Είναι μία ομιλία που έκανα εδώ στην Αγία Μαρίνα. Αυτό μπορείτε να το εξηγήσετε δηλαδή? Ναι, το λέω στο κήρυγμα. Είναι η εμφάνιση του πρώτου θηρίου με τα 7 κεφάλια της Αποκάλυψης. Είναι τα λεγόμενα 10 κέρατα, με το θηρίο με τα 7 κεφάλια, όπου είναι το 8, όπου αναφέρομαι ότι πλέον ο έλεγχος έρχεται στους τραπεζίτες, φεύγει από τους πολιτικούς η εξουσία και πηγαίνει στα κέρατα. Και γι' αυτό αν προσέξετε το θηρίο της Αποκαλύψεως, στην αρχή το επτακέφαλο, αν προσέξετε, δεν έχει στέματα, διαδήματα τα ονομάζει. Μετά λέει το στέμα, την επόμενη φορά που παρουσιάζεται το θηρίο, είναι το ίδιο θηρίο, το στέμα έχει πάει στο κεφάλι, στα 7 κεφάλια. Μετά όμως λέει το στέμα πηγαίνει στα 10 κέρατα. Ναι. Τα κέρατα σημαίνει εξουσία. Και ο ίδιος λέει ο Ιωάννης μέσα στην Αποκάλυψη ότι τα κέρατα άιδες βασιλίσισι, χωρίς βασίλειο. Τι εννοεί τη βασιλίσιο? Έχουν εξουσία. Ο βασιλές διατάζει και αυτό γίνεται. Ναι. Πώς είναι οι τραπεζίτες παγκοσμίως, οι μεγάλοι, πάνω από 10 δεν θα είναι. 10 είναι. Ναι. Και οι οποίοι σε ποια πόλη εδρεύουν? Στη βασιλεία της Ελβετίας. Βασιλεία. Και γι' αυτό κάθε φορά που παίρνουμε και ένα δάνειο, υπογράφουμε τη συμφωνία της βασιλείας. Ναι. Τώρα έχουμε υπογράψει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη Ελλάδα. Λοιπόν, άμα μπείτε μέσα και στο διαδίκτυο, θα δείτε από εκεί παίρνουν όλες οι κυβερνήσεις, είναι 10 τραπέζι, τα 10 κέρατα. Αυτοί λοιπόν λένε θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Αν δεν το κάνεις, δεν σου δίνω δάνεια. Άρα λοιπόν το πρώτο θηρίο αποκαλύφθηκε. Αναμένει να έρθει και το δεύτερο, το οποίο θα συνεργαστεί και με τον Πάπα της Ρώμης, πιστεύω. Υπάρχει μια σύγχυση όσον αφορά το προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ενόχ, που λένε, λέει αποκάλυψη ότι θα ξανάρθουν, έτσι. Λένε μερικοί ότι αυτοί δεν θα είναι οι προφήτες οι ίδιοι εκείνοι, θα είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ας πούμε κοινοί. Δεν θα κατέβει πάλι ο προφήτης Ηλίας στη γη. Τι ισχύει δηλαδή? Αυτό το λέγουν για τον εξής λόγο, πρέπει να σας πω. Ότι ο Ιωάννης, μάλλον η Παλαιά Διαθήκη, έλεγε ότι πριν η Ελθήν, η ημέρα η μεγάλη του Κυρίου της εμφανίσεώς του, δει πρώτον ελθύν Ηλίαν τον Θεσβήτη. Ναι. Και γι' αυτό τον ρώτησαν ο Χριστός, μα αν είσαι εσύ η μεγάλη μέρα η επιφανής του Κυρίου, τον ρώτησαν, πού είναι ο Ηλίας? Ναι. Δεν λέει η προφητεία ότι θα έρθει ο Ηλίας? Και λέει ο Χριστός, Ηλίας ήλθεν, και έδειξε τον Ιωάννη. Μα τον Ιωάννη δεν τον λέγανε Ηλία, αλλά είχε όλα τα χαρακτηριστικά του Ηλία. Άρα λοιπόν η προφητεία που έλεγε ότι πριν την εμφάνιση του Χριστού του Μεσσία θα έρθει ο Ηλίας, και ο Χριστός μας λέει ότι ήρθε ο Ηλίας και ήταν ο Ιωάννης.
Ενώ όλοι περιμέναν τον κανονικό Ηλία. Λένε λοιπόν κάποιοι θεολόγοι ότι υπάρχει μια περίπτωση να μην είναι πάλι ο Ηλίας και ο Ενώ, αλλά να είναι κάποιοι άλλοι που έχουν τα χαρακτηριστικά του Ηλία, το ζήλο και τα λοιπά του Ηλία και του Ενώ. Λοιπόν, εγώ προσωπικά όμως θα με επιτρέψει να σας πω ότι θεωρώ ότι θα έρθουν οι δύο προφήτες, δηλαδή θα είναι οι ίδιοι, ο Ηλίας και ο Ενώ, δεν θα είναι άλλοι. Αυτή είναι προσωπική μου όμως άποψη, ο χρόνος θα το δείξει. Υπάρχει και μία άλλη άποψη, ότι θα υπάρχει μία αναλαμπή της Ορθοδοξίας πριν τα χρόνια του Αντιχρίστου. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Και τι θα πάθουμε με την αναλαμπή? Δηλαδή εννοώ ότι αυτά που λένε διάφορες προφητείες, ότι θα πάρουμε την πόλη και αυτά. Ναι, μου λέτε, έχετε ακούσει ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη Θράκη και τη Μακεδονία? Έχετε υπόψη ότι τα τελευταία 100 χρόνια χάσαμε τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, τον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας, τον ελληνισμό των Ιερουσαλήμων. Τα τελευταία 100 χρόνια χάσαμε τη Μικρά Ασία όλη. Χάσαμε τον ελληνισμό της πόλης, της Ρωμανίας. Χάσαμε και τη μισή Κύπρο. Τα τελευταία 100 χρόνια. Και τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη Θράκη και τη Μακεδονία. Άρα δεν θα γίνει αυτό που λένε διάφορες προφητείες. Τώρα ξέρετε ότι κυκλοφορούν πολλές προφητείες που λένε ότι θα πάρουν την πόλη. Μακάρι να γίνουν. Εγώ δεν είμαι από εκείνους ο οποίος θα πω να μην γίνουν. Καλώς. Μακάρι να γίνουν. Αλλά ξέρετε κάτι, ο Θεός προσπερνάει τις προφητείες. Ο Θεός προσπερνάει. Ο Θεός είπε στον Μωυσή ότι θα γίνουν σε 110 χρόνια, του λέει, στον Νόε, συγγνώμη, ναι. Του λέει, Νόε, φτιάξει την Κιβωτό, γιατί αν θυμάμαι καλά, ή 110 ή 120 χρόνια. Του λέει, θα κάνω μετά τον κατακλυσμό. Αυτό του λέει είναι διαθήκη, τελείωσε. Τόπα και ξεκίνα. Και ο Νόε ξεκινάει να φτιάξει την Κιβωτό. Πότε του είπε ότι θα γίνει ο κατακλυσμός? Στα 110 χρόνια. Ή 120, δεν θυμάμαι. Μου φαίνεται 110. Έγινε στα 110 ο κατακλυσμός? Στα 90 του λέει, Μωυσή, Νόε, μπες μέσα. Του λέει, γιατί κύριε? Του λέει, τώρα θα το κάνω. Μα είπε στα 110. Είπα ξύφα, του λέει. Μπες μέσα τώρα. Ξεκινά τον κατακλυσμό. Έκανε υπακοή ο Νόε και στα 90 χρόνια έγινε ο κατακλυσμός. Και όταν το ρώτησε ο Νόε, γιατί κύριε? Διότι βλέπω ότι δεν μετανοούνε. Για να πάρουμε την πόλη, να πάρουμε την Αγία Σοφιά, να πάρουμε τη Μικρά Ασία, να γίνουν όλα αυτά, έπρεπε να υπάρξει μεγάλη μετάνοια. Οπότε η ανθρωπότητα βαδίζει ολοσχερός προς τον Αντίχριστο. Διότι αυτό επιλέξαμε. Δεν επιλέξαμε να ζήσουμε ως Ορθόδοξοι. Και ούτε βλέπω ότι έχει κανείς την αίσθηση ότι θέλει να ζήσει πιστός, ώστε ο Χριστός να δει τα δάκρυά μας. Ξέρετε, η μετάνοια, η αμετανοησία πρώτα, η αμετανοησία αλλάζει τα σχέδια του Θεού. Αλλά και η μετάνοια τα ξαναλλάζει, τα σχέδια του Θεού. Αυτό με τις προφητείες, υπάρχει πολλοί κόσμος που περιμένει, ας πούμε, μερικοί δίνουν και ημερομηνίες. Και λέει ότι του χρόνου, ας πούμε, θα πάρουμε την πόλη, ναι. Μάλιστα, τις αποδίδουμε και στον Γέροντα Παΐσιο και σε κάποιους άλλους, για τον οποίο δεν έχει καθοριστεί ότι έχει πει αυτό το πράγμα. Όχι, ο Γέροντας Παΐσιος, αν μιλήσετε με τον Γέροντα Χριστόδουλο Αγγελόγλου, ναι, ο οποίος εγγράψει έσχυλα, ο οποίος ο ίδιος αναφέρεται ότι έχουν παρερμηνεύσει τα όσα έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Ο Γέροντας Παΐσιος. Ορίστε. Ιδιοτελείς σκοπούς. Για να βγάλουν λεφτά και... Διάφορος, ναι. Και λέει ότι αυτά που κυκλοφορούν και στο ίντερνετ δεν είναι αληθινά λόγια του πατρός Παϊσίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έμενε συνέχεια μαζί με τον πατέρα Παϊσίου. Και γι' αυτό έχει όλες σχεδόν τις ομιλίες του, αν πάτε στο μοναστήρι του, έχει όλες τις ομιλίες του μαγνητοφωνημένες. Ό,τι έλεγε ο γέροντας. Μα και στο μοναστήρι που είναι στη Σουρώτη, στα βιβλία που έχει κυκλοφορήσει. Δεν αναφέρονται. Για αυτά που λένε για την Τουρκία και αυτά. Εγώ θα σας πω ένα απλώς. Εγώ γνώρισα τον Γέροντα Παΐσιο. Γνώρισα και το πολύ καλύτερα τον Γέροντα Πορφύριο. Ή τότε ήμουν Αθήνα. Και είχα πολύ καλή επαφή μαζί του και για τον Αντίχριστο είχαμε μιλήσει.
ο οποίος ο γέροντας Πορφύριος είπε ότι δεν μου αρέσει να μιλάω για τον Αντίχριστο. Όχι, δεν μου αρέσει να μιλάω. Λέει, έλεγε στον κόσμο, μη μιλάτε για τον Αντίχριστο, παιδί μου. Μάθετε να μιλάτε για τον Χριστό. Και μου το εξήγησε γιατί το έλεγε. Μου λέγε, πάτερ μου, δεν ξέρουν να κάνουν το σταυρό τους. Και έρχονται και με ρωτάνε αν θα έρθει ο Αντίχριστος. Εδώ δεν ξέρουν για τον Χριστό και με ρωτάνε για τον Αντίχριστο. Μα αν δεν μάθεις για τον Χριστό, θα προσκυνήσεις τον Αντίχριστο. Και με έβαλε και έκανα τότε και ομιλία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ο πατήρ λοιπόν Πορφύριος, ο οποίος ο πατήρ Παΐσιος έλεγε, εάν εγώ είμαι μαυρόασπρη τηλεόραση, εγωισμός του πατρός Παϊσίου, δηλαδή αναγνώριζε ότι έχει προορατικό χάρισμα. Έτσι. Εγωισμός είναι? Όχι. Οι Άγιοι, γι' αυτό που τους έχει δώσει ο Θεός, δεν τρέπονται. Γιατί γι' αυτό λέγεται χάρισμα. Το χαρίζει ο Θεός. Είναι ένα δώρο. Δηλαδή, εμένα μου έκανε κάποιος ηγούμενος αυτό το κομποσκήνι δώρο. Δεν τρέπομαι να το κρατήσω. Και να σας πω ότι είναι του γέροντα Εφραίμ. Δεν τρέπομαι και το κρατάω και το έχω πλέον προσωπικό μου. Λοιπόν, αλλά δεν είναι δικό μου. Δεν το έφτιαξα εγώ. Είναι δώρο. Γι' αυτό λέγεται δωρεά, άνωθεν στην πάσα δωρεά. Και γι' αυτό λέγεται χάρισμα. Ιαματικό, θεραπευτικό, προφητικό, διορατικό. Είναι χαρίσματα, τα οποία τα δίνει ο Θεός. Και έλεγε λοιπόν ο γέρος ο Παΐσιος, εγώ είμαι μαυρός με τηλεόραση. Να πάτε κάτω, στον Πορφύριο. Είναι έγχρωμη τηλεόραση, έλεγε. Είναι έγχρωμη τηλεόραση. Λοιπόν, λέω, τον ξέρω, λέω, τον γέροντα Πορφύριο και πηγαίνω. Αρκετά όσα λέει. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι λένε ότι ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Παΐσιος, μίλαγε συνέχεια για την πόλη. Ενώ ο πατήρ Πορφύριος, η έγχρωμη τηλεόραση, δεν μας λέει τίποτα ποτέ. Εγώ είμαι ο πρώτος που εύχομαι να εκπληρωθούν. Και απεύχομαι να έρθει τώρα ο Αντίχριστος. Διότι ο Μέγας Βασίλειος έλεγε, Θεέ μου, μη με αξιώσεις να ζήσω τις ημέρες του Αντιχρίστου. Εδώ βλέπετε το διωγμό που έχουμε στη Συρία. Κόβουν τα κεφάλια των ανθρώπων. Πόσο εύκολο είναι να καθίσουμε, να μας κόψουν το κεφάλι. Πώς θα το υποστούμε τέτοια μαρτύρια, που λέει θα είναι μαρτύρια χειρότερα των πρώτων αιώνων. Άρα δεν είναι καλύτερα να πεθάνουμε εν ειρήνη και να εκπληρωθούν οι προφητείες και να πάρουμε την πόλη και να γίνει η Δευτέρα Παρουσία μετά από 5.000 χρόνια. Μακάρι. Είμαι ο πρώτος που το εύχομαι να εκπληρωθούν. Αλλά επαναλαμβάνω, η αμετανοησία μας, όπως παρακάμφθηκαν τα 110 χρόνια του Νόε, και αν οι προφητείες αυτές παρουσιαστούν ως αληθινές, που μπορεί να τις είπε και ο πατήρ Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, παρακάμπτονται λόγω αμαρτιών μας. Και, πάμε και επιταχύνεται ο κατακλυσμός. Ναι. Επιταχύνεται η εμφάνιση του Αντιχρίστου. Λοιπόν, νομίζω ήταν αρκετά σημαντικά αυτά που είπαμε. Θέλω να κάνω μία ερώτηση τελευταία που έχει να κάνει με τους νέους. Επειδή έχετε μία ευαισθησία, έτσι, φεύγουν πολλοί νέοι για το εξωτερικό. Τι θα λέγατε σε όλους αυτούς που θέλουν να φύγουν ή που έχουν ήδη... Η χώρα μας ξαναέζησε κατοχές, γιατί ζούμε υποκατοχή. Και θα έχουμε μετά το 2015 μια διαρκή πάλι κατοχή. Μετά το 2015. Τώρα είμαστε ήδη. Θα είναι πιο σκληρή, γιατί θα μας γυρίσουν, σας λέω, στο 50. Να. Μετά το 2015. Και επαναλαμβάνω, δεν το λέω βάσει προορατικού. Έχω πληροφορίες από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το τι μέλλει να συμβεί. Όπως και το 97 όταν έγραφα το τι θα συμβεί, πάλι από πληροφορίες τα είχα. Όχι θέμα προορατικού. Ναι. Δεν κομπάζω εγώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός και προορατικό και ιαματικό. Εγώ κοιτάω να σωθώ από τα πάθη μου και από τα αμαρτήματά μου. Αυτό κοιτάω να σωθώ. Και να σώσω και αν μπορώ και κάποιον άλλον μέσω του Λόγου του Θεού από τις ομιλίες. Λοιπόν, το 40 λοιπόν που ξανά είχαμε εδώ τους Γερμανούς, οι νέοι μας έμειναν εδώ και αγωνίστηκαν. Το να θέλω να ζω μια ζωή καλοπέρασης
είναι για το τομάρι μου, για το εγώ μου. Εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Εγώ θέλω να ζήσω ξένιαστα. Εγώ θέλω να ζήσω άνετα. Ας θυμηθούμε ότι οι προπάτορές μας ζούσαν και σε σπηλιές, ζούσαν και σε καλύβια, ζούσαν μες στη φτώχεια και παντρευόντουσαν και τρώγανε έστω λίγα χόρτα, λίγες ελιές. Αλλά είναι δύσκολο να τα πει σε κάποιο νέο σήμερα. Γιατί είσαι μεγαλύτερο ακόμα. Ναι, να σας πω όμως κάτι. Όσα χρόνια τα είχαμε που σκόπιμα μας τα έδωσαν για να μεταστερήσουν τώρα, για να έχουν άλοθη ότι θέλεις πάλι τα πολλά, πάρ' το χάραγμα. Ήταν σκόπιμο όλο αυτό που έγινε. Αλλά γιατί καλομάθανε γενναίες γενναιών τώρα. Λοιπόν, εγώ ερωτώ όσο καιρό και να πάνε Αμερική, να πάνε Ευρώπη. Πότε είχαμε περισσότερους ψυχοπαθείς και περισσότερες καταθλίψεις? Είχαμε ψυχιάτρους στην Ελλάδα? Είχαμε ψυχολόγους στην Ελλάδα? Όχι. Γιατί τώρα γεμίσαμε καταθλιπτικά γεγονότα? Ενώ είχαμε τα πάντα. Τα ψυγεία μας γεμάτα, αυτοκίνητα, από κανένα που είχε παλιότερη οικογένεια, φτάσαμε και είχαμε ένα αυτοκίνητο, πήρε και η γυναίκα αυτοκίνητο, πήρε και το παιδί το ένα, πήρε και το άλλο. Ανέσεις, αλλάξαν σαλόνια, αποκτήσανε τα πάντα, air condition, ό,τι ήθελε, κινηματογράφους, τηλεοράσεις, κομπιούτερ. Ευτυχία ήρθε? Όχι. Η ευτυχία λοιπόν δεν ευρίσκεται στον πλούτο. Η ευτυχία βρίσκεται μόνο όταν συναντάς τον Θεό. Δεν ευρίσκεται στον πλούτο. Ας πάνε Αμερική, έχω πάει. Έχω ζήσει. Έχω πάει και Ευρώπη. Δεν βρίσκεται πουθενά η ευτυχία. Η ευτυχία βρίσκεται γιατί η χαρά είναι ο Χριστός. Πρέπει να βρω το Χριστό. Αν δεν βρω το Χριστό, όλα τα πλούτη της γης δεν μπορώ να μου κάνω καλά. Όπως όσα λεφτά και να έχω, μπορεί να μου δώσει κανείς αγάπη? Αγοράζεται η αγάπη? Όχι. Αγοράζεται η υγεία? Όχι. Άπαξ και έπαθες καρκίνο, ό,τι χρήματα δεν θα τα φας, θα πετάνεις. Θα πετάνεις. Άρα είναι μερικά πράγματα και όπως και η χαρά δεν αγοράζεται. Αυτά όλα τα δίνει ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι η ζωή. Ο Χριστός είναι η ευτυχία. Άρα καλύτερα επάνω εδώ στα ξεροβούνια της Ελλάδος, όπως ζούσαν οι πατέρες μας, τουλάχιστον θα είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Για τη ζωή άνετη είδαμε που μας οδήγησε. Οδήγησε πολιτικούς, κλήρο και λαό μακριά από το Θεό. Και τώρα ήρθε η ώρα της κρίσης. Εδίκασε ο Θεός, έκρινε ο Θεός και αποφάσισε. Μέχρι ότου τρέξουν δάκρυα μετανοίας. Δηλαδή να μην φύγουν οι νέοι μας, να μείνουν εδώ, όλοι εδώ. Να αγωνιστούμε μέσα στον τόπο μας, όπως αγωνίστηκαν οι πατέρες μας. Και κατά των κατακτητών να αγωνιστούμε. Και εναντίον του εαυτού μας με τα πάθη μας και εναντίον των... Πρώτα, όποιος πολεμάει το δικό του εαυτό, καταρχάς να μην ζούμε για το εγώ μας. Να μην ζούμε για το εγώ μας. Άμα ρωτήσεις έναν άνθρωπο γιατί ζεις, κανείς δεν θα σου πει ζω για να δοξάζω το Θεό. Άλλος θα σου πει ζω γιατί έχω αυτά τα σχέδια, άλλος γιατί θέλω εικονάκια, άλλος γιατί θέλω να παντρευτώ, άλλος γιατί θέλω να κάνω οικογένεια. Ο καθένας έχει ένα δικό του λόγο που ζει. Για δικό του λόγο. Η ζωή μας πάνω στη γη, γι' αυτό λέμε ελθέτω η βασιλεία σου στον ουρανό και επί της γης. Οι άγγελοι τι κάνουν στον ουρανό? Ακαταπαύστος δοξάζουν τον Θεό. Το ίδιο λοιπόν η ζωή μας πρέπει να είναι μια συνεχής δοξολογία. Ζω για να δοξάζω τον Θεό. Παντρευτώ και αν παντρευτώ πάλι παντρεύομαι ώστε μέσα την οικογένειά μου όλοι μαζί να δοξάζουμε τον Θεό. Εάν αναπνέω γιατί θέλω εγώ να ζήσω καλά τη ζωή μου, τότε ακόμα και η αναπνοή μου καλύπτει το εγώ μου. Το θέλω μου. Αυτό θέλω, αυτό κάνω. Σαν χριστιανοί πρέπει να μάθουμε αυτό που λέμε στο Πατερημόν. Να είμαστε συνεπείς. Όχι να γίνει το θέλημά μου, αυτό που εγώ θέλω. Όχι να περάσει η άποψή μου. Όχι να περάσει η γνώμη μου. Το θέλω μου. Αυτό που θέλει ο Θεός. Αν αυτό που θέλει ο Θεός
είναι σύμφωνο με αυτό που θέλω εγώ, έχει καλώς. Εάν δεν είναι σύμφωνο, σκύβω το κεφάλι μου και λέω γέννητο Κύριε το θέλημά σου. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε πολλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να υπενθυμίσω ότι τα τραγούδια των Παπαρουγκάδων που είχατε βγάλει, εγώ δεν το ήξερα και δεν τα έχω ακούσει όλα. Αναφέρεται στην Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Λέει, πολλά είναι. Φίλε, να αγαπάς Ελλάδα, Ορθοδοξία. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν υπάρχει ελευθερία. Όπως δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει ευτυχία. Αν ακούσετε τα τραγούδια, μιλάνε για τον μοναχισμό. Μιλάνε για τη νέα τάξη πραγμάτων, για την παγκοσμιοποίηση. Μιλάνε για την εκκλησία μας. Μιλάνε για το ράσο. Μιλάνε για την αγάπη. Μιλάνε, έτσι, μιλάνε για όλα. Για τα ναρκωτικά. Για τα ναρκωτικά. Μιλάνε για όλα τα θέματα. Αυτή ήταν η εντολή του Χριστόδουλου, ο οποίος, ας είναι αιωνία του η μνήμη και στον αναπαύει ο Θεός στην αγκάλη του, ο οποίος μας κάλεσε, εμείς κάναμε υπακοή στο αυτό που διέταξε τότε αυτός που εκπροσωπούσε, θα λέγαμε εδώ, και ήταν ο πρώτος της Εκκλησίας εκείνη την περίοδο. Όπως να πω και κάτι άλλο, με ρωτούν πολλοί γέροντα γιατί δεν βγαίνετε τώρα τηλεόραση. Γιατί στην Κύπρο βγήκατε. Στην Κύπρο. Που υπάρχουν εκπομπές, έτσι να το πούμε αυτό. Λοιπόν, εδώ όμως δεν βγαίνω. Εδώ που να βγείτε. Και όμως μου τηλεφωνάνε. Ενώ σε ποια εκπομπή αξιόλογη. Υπάρχει κάποια εκπομπή αξιόλογη. Λοιπόν, και κανάλι μου είχε ζητήσει. Και λέω, τότε έβγαινα με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου. Τώρα ο Αρχιεπίσκοπος δεν θέλει. Όχι εγώ. Δεν θέλει τους ιερείς στα κανάλια. Και από τη στιγμή που δεν μου είπε, Πατέρα Νεκτάριε, ελεύθερο το βήμα στα κανάλια, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει, γιατί δεν το σημαίνει μοναχός. Υπακοή. Σκύβεις και λες, αυτό ευλογεί, αυτό και κάνω. Και γι' αυτό να σας πω και να κλείσω, ότι σε μια επιστολή που μου έχει δώσει ο Μητροπολίτης μου, μου γράφει ότι αυτή η υπακοή που έχεις κάνει τα 30 χρόνια που είσαι και πλέον εδώ στη Φωκίδα, κοντά μου, να ξέρεις ότι αυτή η υπακοή που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτή που σε ευλόγησε και δεν έπαθες ποτέ κακό. Και πράγματι πολλοί πήγαν να με βλάψουν, κανένας δεν μπόρεσε. Γιατί? Διότι όταν είσαι κάτω από υπακοή δεν επιτρέπει ο Θεός. Μπορεί να φτάσει στο χείλος του γκρεμού, αλλά υπάρχει ευλογία του Θεού. Γιατί είσαι κάτω από υπακοή. Λοιπόν, να είστε καλά και, και εσείς. Πάρω μας μια σημαία με σταυρό κόντρα σε αυτούς που βάζουν αλυσίδες και δεσμά για να μη σκεφτείς ποιος είσαι και που πας. Τους αγωνιστές τους έγραψε ιστορία, μας άφησανε μες στις φυλακές. Φαντασμάτα της Δύσης μια ζωή μας κυνηγούν κι ό,τι μας απέμεινε μας το ζητούν. Τους αγωνιστές τους έγραψε ιστορία, μας άφησανε.